Τι είναι αυτή η πρωί-πρωί. Παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε μου ποιος έχει μελίδα τη μουσική μας. Είναι... ποιος. Ο άγνωστος ποιος, ο Γιώργος. Γιώργος, συγχαρητήρια. Βουλγαρία 2008 είναι αυτό, που ακούγαμε και πίσω της δίκιο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και θέλω να γελάτε από την οθόνη από πίσω, όπως γελάμε εμείς από μπροστά. Θέλουμε να έχουμε τη ανταλλαγή θετικής ενέργειας. Καλημέρα στο Στέφανο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι ωραία φωνή, ακούστε κορίτσια. Χώρισε κατευθείαν. Να, ξεκίνησε. Μίλα στον κόσμο. Πρωί-πρωί, καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Μου λείψατε μέσα στο πλατό. Νομίζω έχω έρθει ξανθές. Όχι, η εκδίκηση της Ξανθιάς θα σκάσει μύτη όπου να είναι. Ναι, θα σκάσει μύτη όπου να είναι. Ποιες Ξανθιάς δεν ξέρω ποιο θα είναι η εκδίκηση. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Καλά είσαστε? Εξαιρετικά. Χαίρομαι. Όλοι καλά, περάσατε καλά εχθές? Τέλεια. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Έρχομαι, για σας κύριε Τσεντζέλη. Ναι, άρχισες όμως και δεν. Τι να κάνω, υποδεχτώ, να μην υποδεχτώ τον Στέφανο. Δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό. Καλά, με συγχωρείτε. Βρείτε τα μεταξύ σας, σας παρακαλώ. Δεν έχω τίποτα με τον φίλο μου, αλλά δεν θέλω να επαναληφθεί. Θέλω να ξεκινάμε όπως πρέπει να ξεκινάμε. Περάσετε καλά εσείς εχθές. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, φαίνεται το βλέμμα σας. Γυαλίζει το μάτι σας. Είναι καλό αν γυαλίζει το μάτι σου πρωί. Δεν ξέρω, εμένα γυαλίζει το κλάμα. Έριξα ένα κλάμα εχθές, παιδιά. Αλλά ένα κλάμα. Επειδή έπεσε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Παιδιά, θα σας πω για ποιο λόγο έριξα το κλάμα, αλλά μιλάμε για πολύ δάκρυ. Πραγματικά δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Τώρα που το σκέφτομαι, άξιζε τον κόπο. Το γιατί όμως, θα σας το πω μετά τις διαφημίσεις. Αυτό δεν ξέρουμε τι είναι. Αφήστε το. Μπορώ να το πω τουλάχιστον. Θέλω να πεις, όχι, μην το πεις. Κάτσε, παιδί μου, είναι η φίλη μου η Κωνσταντίνα, η οποία μου έχει στείλει εδώ και τρεις μέρες. Κάτσε. Ναι. Ήρθαν πολλά τώρα. Κάτσε, γιατί πλακώ ένα αρμάδι τώρα. Είναι μια φίλη η οποία μου ζητάει να βάλω κολντούν. Και εγώ ψάχνω να βρω τι είναι το κολντούν. Τι είναι το κολντούν? Είναι ο Τούρκο, μάλλον. Είναι ο Τούρκο που είχε πάει στη Eurovision. Ένα κούκλο. Αυτό που τον βγάλε στα μάτια. Και παρουσιαστή που τον είχαμε βγάλει σε μια εκπομπή. Θέλετε να μου πείτε ότι μέχρι τέσσερι μέρε να ψάχνω ότι είναι το κολντούν και είναι τραγουδιστή? Δεν μα ρώτησε. Συγγνώμη. Δεν θυμάμαι την άδεια του κολντούν. Δεν θυμάσαι τον κούκλο τον Τούρκο που είχε πάει στη Eurovision? Έλα που λέγαμε ότι είναι ένας κούκλος που έχει σχιστά μάτια. Αυτό που ζω και εκεί να βελτιώνει τη ζωή μου είναι να φορώ την Ελεονόρα μόνο. Ορίστε, πρωί πείμα. Δεν το λέει ο Τσεμπέρης όμως. Όχι, ρε. Δεν το λέει ο Τσεμπέρης. Λοιπόν, τηλεφωνείτε μας, στέλνετε μηνύματα στο κινητό σας, στέλνετε από το κινητό σας εμάς, στέλνετε και τα email σας και επειδή πάρα πολύ αναρωτιέστε τι έπαθε η Εφη Θόδη χθες και βγήκε στα κανάλια και οριότανε. Η απάντηση και η αποκατάσταση της αλήθειας. Σε λίγα λεπτά στην πρωινή μελέτη. Πάμε προς το παρόν στη Μέρη Κοντολούρη να μας πει τι γίνεται από το εξωτερικό δελτίο. Μέρη μου, τι λάμψη είναι αυτή! Καλημέρα. Τι ωραίο κίτρινο. Κάτσε να φτιάξουμε κίτρινο. Μαρία με τα κίτρινα. Πάρα πολύ ωραία είσαι, σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ελεονόρα. Τι κάνεις, μεράκι μου, σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή και. Ελπίζω να έχεις ωραία θέματα. Έχω. Ευχάριστα. Είναι Παρασκευή, δουλεύεις Σαββατοκύριακο? Ναι, δουλεύω, αλλά δεν πειράζει, χαρά μου είναι. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ θα σας ξεκινήσω με πολύ χρώμα, ένταση και δράση. Και όλα αυτά σε ένα πίνακα και μάλιστα πίνακα διαχειρός Μαρτίνα Ναυρατίλοβα. Τη γνωρίζουμε όλη την... Ποτέ δεν κατάφερα να πω το επίθετό της. Αλήθεια? Ποτέ. θα το διαβάσω όμως, αγαπημένος. Μαρτίνα Ναυρατίλοβα, λοιπόν. Ναυρατίλοβα. Η πρωταθλήτρια του τένις αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να ασχοληθεί με την τέχνη, αλλά να βάλει την τέχνη της στην τέχνη. Παίρνει λοιπόν μπαλάκια, τα βουτάει στο χρώμα και φτιάχνει πίνακες σαν αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι εκπληκτική. Ίδια λέει... Θέλω να ακούσω το σχόλιο του κ. Τσεμπέρη, ο οποίος παραμιλάει δίπλα μου. Μα πες. Θα πάρω κι εγώ κάτι που δεν θα πετάω, θα το φτιάξω κι εγώ. Κάτσε, ναι, αλλά ο δικό σου πίνακα σίγουρα δεν θα πουληθεί περίπου 30.000 ευρώ. Δώσαν 30.000 ευρώ για να το πάρουν αυτό. Θα το δώσουν και θα πάει, τα έσοδα θα είναι για φιλανθρωπικό. Είναι φιλανθρωπικό και το έχει κάνει Ναυρατίλοβα. Αυτό και λοιπόν. Λοιπόν, η Ναυρατίλοβα. Είναι τέχνη, παιδιά, ο καθένα εκφράζει το πώ θέλει. Σωστά. Ο τενίστα με το μπαλάκι του, ο οποιοδήποτε με ό,τι θέλει. Σωστό. Και η τέχνη δεν έχει όρια, έτσι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανεί και να το εκφράσει στον καμβά. Είναι τέχνη. Και μετράει και διάθεση. Λοιπόν, να σας πω τέλος ότι η Ναυρατίλοβα είναι χορτοφάγος και αυτό γιατί σας το λέω, γιατί είναι φιλόζωη και έχει σχέση με το επόμενο θέμα μας. Πάμε στο. Και εγώ είμαι φιλόζωη, παιδιά, αλλά
το κρεατάκι νομίζω ότι είναι απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό, μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Έχω υπάρξει φυτοφάγος και vegetarian που λένε για 4 χρόνια. Τι είναι αυτό, καλέ? Λοιπόν, είναι γυμνή, η μη γυμνή διαμαρτυρία έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γυμνή. Γυμνή τι θέλουμε, εμείς τελείως, κύριε Τσεμπέρη. Είναι 20 άτομα, γυναίκες και άντρες, περισσότερες είναι γυναίκες. Εμφανίστηκαν μόνο με το κάτω εσώρουχό τους και στην πλάτη τους ήταν ματωμένοι, δηλαδή με μπογιά κόκκινη, και είχαν πίκα. Mm-hmm. Αυτό είναι που χρησιμοποιούν για να, στις ταυρομαχίες, οι ταυρομάχοι να σκοτώσουν τον ταύρο. Επιτέλους, λοιπόν, κάποιος κινητοποιήθηκε γι' αυτό. Είναι η ΠΕΤΑ, έχει κάνει πάρα πολλά. Αυτή τη φορά όμως έγινε στις Βρυξέλλες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, mm-hmm, για να συντηρηθούν τέτοια παραδοσιακά θεάματα. Τα οποία είναι απαράδεκτα. Εγώ μία φορά έχω βρεθεί και άντεξα 5 λεπτά, έφυγα αμέσως και μάλιστα έφυγα κλαίγοντας κιόλας. Απαράδεκτα πλην παραδοσιακά όμως, έτσι. Λοιπόν, ναι, αλλά το ζωάκι είναι ναρκωμένο. Δεν είναι ναρκωμένο, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή με τους Σταύρους, τους οποίους τραυματίζουν για να τους σκοτώσουν και όχι μόνος τους, δεν είναι ήρωας ο ταυρομάχος. Λοιπόν, και από την πίκρα της σταυρομαχίας να πάμε στο Περού, όπου υπάρχει ένα τεράστιο γλυκό. Το παραδοσιακό του γλυκό στο Περού λέγεται τουρόν. Είναι κάτι σαν το δικό μας γαλακτομπούρεκο. Αλλά είχαμε τώρα ταψί εδώ πέρα. Εκεί έβαλαν πολλά ταψιά, το ένα δίπλα στ' άλλο, και έφτιαξαν ένα γλυκό. Μήκους 161 μέτρων. Μου φεύγουν τα σάλια. Λοιπόν, αυτό το γλυκό το έφτιαξαν για διαφημιστικούς λόγους, για να γίνει θέμα στα κανάλια όλου του κόσμου, όπως και έγινε. Και έγινε. Και ο κόσμος να γνωρίσει τη Λίμα του Περού και να πάει να δει τη γλύκα της. Τι ωραίο πράγμα. Να σας πω ότι και στις χέρες φτιάξαμε μία μπουγάτσα πριν από μερικούς μήνες, περίπου πάλι τόσο μεγάλη, και μπήκε νομίζω και στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Και κάνα κομματάκι δεν μας στείλατε εμείς εδώ πριν να μην είμαστε στον αέρα. Το τρώνε μετά αυτό. Το τρώνε, ο κόσμος το έχει. Λοιπόν, Μέρη μου, θα μείνουμε με την γλύκα του τελευταίου θέματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Και για πάμε και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί. Πού είναι η Ράλια Λεπίδου. Άλλη κούκλα από εδώ. Τι γίνεται σήμερα εδώ πέρα, παιδιά? Παρασκευή και ξέρετε. Γεμίσαμε κούκλες σήμερα. Έπεται το Σαββατοκύριακο και έχετε έρθει ανανεωμένες και λαμπερές. Δουλεύαμε, Ελεονόρα μου, αλλά η δουλειά, και όταν κάνεις μια δουλειά που σου αρέσει, εκπέμπεις. Οπότε δεν το είσαι, και οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ σήμερα είμαι με 2 ώρες ύπνο, ενώ δεν ξενυχτώ από τότε που έχω πρωινή μελέτη, αλλά χθες ξενύχτησα γιατί και εγώ συμμετείχα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Όχι φυσικά, ως ερμηνεύτρια. Είχαμε όμως ένα ατυχηματάκι εκεί, έμαθα. Είχαμε ένα ατυχηματάκι, όμως, να το πούμε, να μην ξεκινήσουμε το ατύχημα. Για να δούμε, για να δούμε, Ραλιό. Αυτή η γυναίκα, να θυμίσουμε ότι είναι η Ζωή Κουρούκλη, που πήρε το βραβείο το 1964 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού. Ήταν ένα τραγούδι που τσεμπιστεύτηκε ο Μίμης Πλέσας. Όχι από τα λίγα, βέβαια. Είναι πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Ναι, για να ακούσουμε λίγο. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Όπα, να το ατύχημα. Πόπο, Θεέ μου, πώς δεν χτύπησε η γυναίκα. Τι γλίστρισε. Μπλέκτη στα καλώδια. Παραπάτησε. Παραπάτησε. Εδώ τελειώνει ο ουρανός, συγκινημένη, γιατί μετά από πια πολύ μεγάλη απουσία, mm-hmm, επέστρεψε αυτή τη βραδιά να συμμετάσχει στο αφιέρωμα που έγινε στο Μίμη Πλέσα. Και βέβαια ο κόσμος με το που σηκώθηκε την καταχειροκρότησε. Αποθέως, έτσι, ναι. Βέβαια. Μα ξέρεις, Ελεονόρα, η φωνή της, η άβρα της, το παρουσιαστικό της είναι τόσο δυνατό που επισκιάζει το οποιοδήποτε ατύχημα. Έτσι, 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 έτσι. Μην μένουμε σε αυτό. Ευτυχώς αυτό που είπες και εσύ, που η γυναίκα δεν έπαθε κάτι χειρότερο, να σπάσει το πόδι της. Είναι επικίνδυνες αυτές οι. Οι σκηνές. Το άγχος, η συγκίνηση, το τρακ, όλα αυτά. Και το φοβερό ξέρεις ποιο είναι? Το ότι έπρεπε να σηκωθεί, να χαμογελάσει και να συνεχίσει το επόμενο τραγούδι. Και το έκανε. Που έλεγε, αυτό ακριβώς που έκανε. Ας αρνηθώ αγάπη μου να πέσω να πεθάνω. Αλλά είχε προηγηθεί το πέσιμο. Ξέρεις κάτι, το έκανε. Βέβαια είχε και ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα από τον κόσμο και ζεστό, το οποίο της έδωσε. Και ξέρεις, έσπασε τον πάγο αυτή της αμηχανίας που ενδεχομένως να προκαλείται σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Και λέει το εξής φοβερό. Και ο Γιάννης Ζουβανέλ, που ήταν ο παρουσιαστής της βραδιάς, αν είναι να έχω τέτοια αποτυχία, στην επόμενη φορά που θα βγω έξω να πέσω κι εγώ κάτω, χαριτολογώντας έτσι να φτιάξει. Πάντα γλυκό σου, Γιάννη αμηχανίας. Μάλιστα, Ραλιό μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, εβδομάδα μόδας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να δούμε πλάνα από τις χθεσινές επιδείξεις, αλλά θέλω να σχολιάσουν οι άντρες. Δεν ξέρω αν θα σχολιάσετε τα ρούχα ή τα μοντέλα. Πες μου, βρε Στέφανε, εσένα φτάσει... που σε έχουμε φέρει τώρα καινούριο στην παρέα. Σε παρακαλώ, πες μου. Ποιος τύπος γυναίκας αρέσει. Ποιος τύπος γυναίκας μου αρέσει. Τώρα αυτό δεν είναι ερώτηση που αφορά τον κόσμο, αυτό είναι ερώτηση που αφορά εμάς. Άστο, θα πούμε για την εβδομάδα μόδας, παιδί. Καλά, απλά όλες οι γυναίκες. Κορμιά και εμπνεύστηκα. Σαν την Τζορτζέλα για παράδειγμα, έτσι που είναι juicy. Έτσι, όλες οι γυναίκες, οι αέρνες και οι λαμπερές. Πάντως η εβδομάδα μόδας τα τελευταία χρόνια και τώρα ειδικά που μεταφέρθηκε από το Ζάπιο στο Γκάζι, είναι ακόμα πιο λαμπερή, η χώρα είναι καλύτερη, γι' αυτό και έχουμε περισσότερο κόσμο και περισσότερο celebrities. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε βήματα να φτάσουμε, να πλησιάσουμε τουλάχιστον τις ευρωπαϊκές εβδομάδες μόδας. Έχουμε και τα ψώνια μας και τους τρεις περίεργους τύπους οι οποίοι πάνε για να τραβήξουν τα φλάς και, τα... και τις κάμερες, όπως ο Τόλης Κουλαριώτης και εσύ. Έχουμε αρκετά πλάνα, θα τους δούμε κι αυτούς. Βλέπω ότι επικρατεί το κίτρινο, παιδιά. Νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι το κίτρινο της μόδας και την άνοιξε την μόδα μας κιόλας και η Μέρη Κοντολούρη με το κίτρινο σακάκι. Και αέρινα και ωραία παπουτσάκια, μια χαρά. Θα τα φόρεσες αυτά τα παπούτσια δηλαδή, το αντίχρωμα. Κοίταξε, στο χρώμα σίγουρα. Δεν ξέρω το τακούνι αν θα άντεχα τόσο μεγάλο και χοντρό. Αλλά το χρώμα, ναι, το τολμώ. Και τα χρώματα τα κάνουν πιο έντονα, πιο φωσφορούχα να παρατηρήσουμε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είχα μόνο μαρκαδόρο φωσφορούχο, τώρα θέλω και ρούχο. Επειδή ρωτάει ο Στέφανος αν θα το φοράγαμε, θα σου πω κάτι αγαπημένα Στέφανε. Μπορεί να μην το φοράγαμε το από πάνω το outfit, το συνολάκι, αλλά με ένα τζινάκι και με ένα άσπρο λευκό, έτσι, με ένα άσπρο κοντό ή μακρύ μανικάκι τύπου βαμβακερό. Νομίζω το παπούτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κυρίε. Δεν είναι άλλο. Είναι καλοκαιρινή αυτή η μόδα που παρακολουθούμε. Ναι, έτσι. Βέβαια, τότε βέβαια. Να πούμε ότι καλό είναι να. Το έχει πει τώρα, γι' αυτό είχαμε ότι επειδή ήταν κλειστό το παπούτσι, εγώ στεναχωρήθηκα. Πίπτο ή ανοιχτό τουλάχιστον. Να βλέπουμε και λίγο πεντικιού. Ξέρει το πίπτο, Στέφανε. Τα ξέρει όλα. Να το πίπτο, κύριε Τσεμπέρι. Ποιο είναι το πίπτο. Αυτό είναι το πίπτο, μάλιστα. Όπω λέει και ο αγαπημένο μου Γιάννη, λέει, θε να τα δείξει. Είναι τα καταπιεσμένα δαχτυλάκια. Καταπιεσμένα δαχτυλάκια. Να τα. Καλέ, πιο κάτω. Να το πίπτο. Με το καταπιεσμένο δάχτυλο. Σπιπτό και ανοιχτό πέδιλο για το καλοκαίρι. Το οποίο το μεγάλο δάχτυλο πονάει αρκετά με αυτό το παπουτσάκι. Δεν είναι, είναι για να κάνεις τη φιγούρα σου. Και δεν είναι για τίποτα άλλο. Λοιπόν. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει τα καλύτερα για σένα πάντως. Ο Γιάννης δημοσιογραφάρα σου λέει. Γιάννης, ένας Γιάννης, ρε φίλε. Δεν είναι δικός μου, ναι. Σας βλέπω λίγο ανήσυχους και στεναχωρημένους και ξαναμένους με το θέμα της Έφη Θόδη. Δεν θέλω να βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα για την Έφη Θόδη προτού δείτε που, σε ποια παγίδα έπεσε, ποια παρεξήγηση δημιουργήθηκε, γιατί είναι και ανάδρομος ο Ερμής και υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας. Κάτι δεν ακούς καλά, κάτι δεν βλέπεις καλά, κάτι σου μεταφέρουν παραφουσκωμένο. Εκεί εσύ φορτώνεις και κάνεις το λάθος. Θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια σε λίγο. Δεν θέλω όμως να τις κρατάτε κακή, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχετε ξεκινήσει πρωί-πρωί. Όχι. Όλη η αλήθεια θα αποκατασταθεί σε λίγο. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε και θέλω να συνεχίσετε να την αγαπάτε, γιατί σας βλέπω λίγο θυμωμένους. Θα δείτε ότι είχε ένα λόγο, αλλά παρερμήνευσε πολλά πράγματα. Προς το παρόν, πάμε να δούμε. Ανθρώπους περίεργους, παρουσίες εκκεντρικές, που όταν κάνουν μια εμφάνιση, ας πούμε, συγκεντρώνουν πάνω τους τα βλέμματα, είτε για το ιδιαίτερο ντύσιμό τους, είτε για την επιβλητική παρουσία τους. Πάμε να το δούμε. Καθώς η εβδομάδα μόδας κυλά πιο ήσυχα από ποτέ στις πασαρέλες στον Γκάζι, παρασκήνιο οι εκπλήξεις μας κλείνουν το μάτι. Σταματήστε να χώνετε τα χαρτονομίσματα κάτω από το στρώμα και δείτε. Μοντέλα να τρέχουν να ετοιμαστούν. Κρεμάστρες με ρούχα υψηλής ραπτικής να περιφέρονται στα πλακόστρωτα. Επισκέπτες να χάνονται από τους δικούς τους ανθρώπους. Πού είναι η παρέα μου, τους έχασα. Όποιος έχασε την Πέση Εργυράκη να περάσει να την παραλάβει από τους δημοσιογράφους στην είσοδο, παρακαλώ. Και όχι, δεν είναι λύση να επενδύσει σε μπάρες χρυσού, δεν είμαστε στο 1940. Ευτυχώς που το μοντέλο Κωνσταντίνα Πρασά σταμάτησε να ψηλώνει και γλιτώσαμε από μια δύσκολη νύχτα. Δείτε διαφορά. Πόσο ύψος έχεις, Κωνσταντίνα? Έχω
1,82. Το ύψος ήταν πάντα ένα κόμπλεξ για μένα. Για ψυχανάλυση χρεώνουμε κάτι παραπάνω. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν πάρα πολύ άσχημη, πολύ αδύνατη και πάρα πολύ ψηλή. Με αποτέλεσμα να φωνάζω καμπυλοπάρδαλη και όλα τα σχετικά. Ήταν μια εξομολόγηση της Κωνσταντίνας Πρασά, εξαιρετικά αφιερωμένη σε όλες τις ψηλές εφήβους του κόσμου. Κάπου εδώ να σας θυμίσουμε τη σωστή χρήση της τυράντας. Καλύτερα να μην προσπαθήσετε μόνοι σας να κάνετε ό,τι ο κύριος της εικόνας. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να πιάσει μια τυράντα. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Στην εβδομάδα μόδας παίρνουμε μαθήματα αισθητικής, αλλά όχι απάντηση στην περιέργεια. Μου επιτρέπετε να δω πόσο μπορεί να είναι βαρύ το κόσμημά σας? Όχι, το κόσμο το βλέπουμε σαν έργο τέχνης, καλή μου, δεν πάει με την ΟΚΑ. Δεν μπορούμε να δούμε πόσο σηκίζει έτσι περίπου. Όχι. Στην εβδομάδα μόδας το συγκρότημα Mystique καταφτάνει μείον ένα μέλος. Πού είναι η τρίτη? Όποιος περιμένει το συγκρότημα Mystique να περάσει να το παραλάβει από τους δημοσιογράφους στην είσοδο, παρακαλώ. Και όχι, ούτε να αγοράσεις διαμάντια, λέει, στις μέρες μας. Τι είναι το must για τη φετινή μόδα? Λουστρίνι μπότες. Μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε. Λουστρίνι μπότα και νεοσεξπυρικές αγωνίες. Μετά το be or not to be είναι το αγωνιώδες ερώτημα διαστόματος Κωνσταντίνας Πρασά. Σε τι κόσμο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου, ρωτώ. Σε τι κόσμο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου, ρωτώ. Ρωτώ. Μ' αρέσουνε. Για παρηγοριά όμως, ας ακούσουμε και μια συμβουλή από το Μάκη Τσέλιο. Πανικό πάθατε καθόλου? Όχι καθόλου, και όποιος παθαίνει πανικό χάνει το μεγάλο αυτό σημαντικό, τη χαρά της ζωής και την ευτυχία. Και κάτι άλλο, ο πανικός είναι λάθος, ο πανικός είναι εγκληματικό πράγμα και δεν πρέπει ποτέ να μας ακολουθεί ποτέ στη ζωή μας. Για περισσότερο οικονομικό ρεπορτάζ παρακολουθήστε τη ροή του προγράμματος. Σε λίγο στην πρωινή μελέτη. Όλη η αλήθεια για την Έφη Θόδη και την πρωινή μελέτη. Τι ήταν αυτό που την έκανε να βγει εκτός ελέγχου? Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Εφάκι μου, ελπίζω να βλέπεις για να λυθεί η παρεξήγηση μια και καλή, γιατί συναχώρησες πολλούς εχθές και εδώ στην εκπομπή και εμένα προσωπικά και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στο χώρο της μόδας. Τι νούμερο παπούτσι φοράτε? Ποιος καλέ? Εσύ. Μείζον θέμα αυτό, έχεις ζήτημα μεγάλο. Γιατί το μέγεθος δεν έχει σημασία, κύριε Ζεμένη. Δεν ξέρω, για πέστε μου αλήθεια, το μέγεθος έχει σημασία. Στα παπούτσια, τι βέβαια έχει. Ξέρεις ότι υπάρχει γυναίκα που φοράει 43 νούμερο παπούτσια και είναι στην ελληνική τηλεόραση? Πόσο φοράει? 43 νούμερο παπούτσια. Δεν μπορώ να σου πω, υπάρχει όμως. Μοντέλο. Αυτή που το ξέρει, το έχει το πόδι. Πού το βρίσκει? Μοντέλο. Γιατί που το βρίσκει? 43 νούμερα, βρε παιδιά, πού το βρίσκει το 43 νούμερο? Υπάρχουν και ειδικοί χώροι που ψωνίζουν κάποιοι που θέλουν να φαίνονται γυναίκες. Μπορεί να ψωνίζει από εκεί. Γιατί υπάρχουν και τα καταπαραγγελία, τα sur mesure που λέμε παπούτσια. Α, σήμερα θα πάθω πολλά, πώς το πες. Sur mesure. Δεν είναι, δεν θα τα αντέξω. Δεν. Για να ακούσουμε, Ζορτζέλα μου. Λοιπόν, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν άνθρωποι της showbiz που θα μπορούσαν να είναι μοντέλα. Αλλά μπορούσε να μην είναι και μοντέλα, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσε να είναι. Βέβαια, το μέγεθος μετράει και όχι μόνο στο αστρονομικό ποσό που θα πάρει ο καθένας από αυτούς. Αλλά άλλη φορά είναι extra extra small, άλλη φορά είναι extra extra large. Και θα μάθουμε τώρα ποιοι star και γυναίκες και άντρες τι που κάμισο φοράνε, τι νούμερο εννοείται, τι παπούτσι, τι νούμερο φοράνε. Θα πάθετε σοκ, γιατί μερικοί δεν σας φαίνονται ότι φοράνε τόσο μεγαλύτερο και μερικοί δεν σας φαίνονται ότι φοράνε τόσο μικρότερο. Να σε εξηγήσω τώρα, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να σου κόβουμε βαρύνθη γυνά. Ναι. Πώς το καλό βρήκες τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις? Καταρχάς ξέρω. Βλέποντα την εικόνα, καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν βλέπει κάποιο εμένα. Είναι προσωπική, δηλαδή, τι μα καταλαβαίνει. Πρώτα το καταλαβαίνω. Και μετά πήρα και τα τηλεφωνάκια μου και ρώτησα. Ναι, αλλά τώρα όμω είπε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φαντάζεστε ότι φοράνε αυτό το νούμερο παπούτσι, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Δεν γιατί επιβεβαίωσε τι μετρήσει. Πήρα τηλέφωνα. Πήρα τηλέφωνα τι φίλε μου, τι κοτσομπόλε. Πήρα στυλίστε τηλέφωνα. Πήρα του ανθρώπου που ασχολούνται με τη μόδα και του ντύνουν, του φτιάχνουν τέλο πάντων, του προμοτάρουν κτλ. Και του δώσανε στεγνά, Δεν του δώσανε. Η στυλίστρια μου να κρύβει πάντα ένα νούμερο. Ναι. Δεν έχει ανάγκη εσύ, βέβαια. Και γι' αυτό που το πάω στι φωτογραφίε είναι πιο μικρά. Δεν έχει ανάγκη τώρα. Πάντω θα πάθετε σοκ, γιατί μερικοί δεν μα φαίνονται ότι φοράνε τόσο μεγάλο παπούτσι και άλλε κυρίε νομίζουμε ότι είναι πιο μικροκαμωμένε, αλλά δεν είναι μικροκαμωμένε. Μεγάλο νούμερο παπούτσι. Όχι, σα ίσα έχω μάθει. Αυτό λέω και εγώ. Τι κακό να φοράνε μεγάλο νούμερο παπούτσι. Όχι, δεν είναι. Το αντίθετο θα έλεγα. Για τι γυναίκε. Όχι, για του άντρε. Λοιπόν, μέχρι να τα δείτε, πάμε να δούμε το βίντεο. Παπούτσι με το παιδί. Σε ένα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
στην ελληνική showbiz, από το μεγαλύτερο στάρ μέχρι την Κουτσή Μαρία, όποιον και να ρωτήσεις τι νούμερο φοράει σε ρούχο και παπούτσι, όλοι θα σου πούνε το μικρότερο. Άσχετα αν έχουν 35 παραπανήσια κιλά ή αν το 45 νούμερο παπούτσι που φοράνε, το κάνουν παραγγελία, διότι δεν μπορούν να βρουν ούτε σε μαγαζί για βαστιβολίστες. Έτσι καθόλου εντύπωση δεν μας κάνει όταν η χ ψιλογεμάτη ηθοποιός δηλώνει ότι φοράει μόνο extra small ή όταν συνοφριώνεται ενοχλημένη που τη ρωτήσανε αν το νούμερό της είναι large. Επειδή λοιπόν άκρη δεν βγάζεις, έφαγα τα μάτια μου χθες βράδυ και αφού έκανα τα απαραίτητα τηλεφωνάκια μου σε όλες τις κοτσομπόλες φίλες μου, έφτιαξα μια έγκυρη λίστα με όλα τα ακριβή μεγέθη των αγαπημένων μας στάρ. Κανείς μετά από αυτό το ρεπορτάζ δεν θα μπορέσει να ισχυριστεί ότι φοράει μόνο extra extra small. Δευτεράκι μου καλό, άνοιξε να βγουν από μέσα σου τα μήκη για τα πλάτη της showbiz. Η Ράνια Φρασιά φοράει παπούτσι νούμερο 40. Μπλούζα medium. Φούστα large. Η Ναταλία Γερμανού φοράει παπούτσι 38. Μπλούζα small. Και η φούστα της είναι medium. Η Σύση Χριστίδου φοράει παπούτσι 40. Η μπλούζα θα είναι large. Και η φούστα της extra large. Της Δέσποινας Βανδύ το νούμερο του παπούτσιου είναι 37. Η μπλούζα της extra small και η φούστα small. Τώρα η Έλλη Κοκκίνου, το παπούτσι της είναι 39. Η μπλούζα της medium και η φούστα της medium. Πέγκι Ζίνα, το νούμερο του παπούτσιου είναι 37. Η μπλούζα extra small και η φούστα small. Και η Σμαράγδα Καρύδη, το νούμερο του παπούτσιου της είναι 40, η μπλούζα της medium και η φούστα medium. Και τώρα πάμε στους άντρες στάρ. Ο Νίνο φοράει παπούτσι 45, το πουκάμισό του είναι medium και το παντελόνι του medium. Ο Δημήτρης Καμπουράκης φοράει νούμερο παπούτσιου 43, το πουκάμισο extra, extra large και το παντελόνι extra large. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, παπούτσι 43, πουκάμισο extra large και παντελόνι extra large. Ο Γιώργος Αυτιάς, παπούτσι 40, πουκάμισο medium και το παντελόνι του είναι medium. Πάλι ενημερωθήκατε για τους αγαπημένους σου στάρ, όχι για τίποτα άλλο, για να μην σας πιάσουν αδιάβαστους. Νορμάλ τα νουμεράκια τους. Εντάξει. Μερικά είναι τσιμπητά. Το extra-extra λίγο ήταν. Extra-extra small. Τι είναι τσιμπητό? Συγγνώμη, αλλά το extra large ή μερικά το large δεν είναι απαραίτητο ότι... Να το. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος είναι ανοιχτός από κάτω. Μπορεί να φοράει φαρδιά πρώτον και δεύτερον. Μπορεί να είναι κατανομή του τέτοια που να. Και μπορεί να είναι και το ρούχο. Υπάρχουν μερικές μάρκες που τα large τους είναι small σε άλλες. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αυτό υπάρχει και ένα ρητό. Αυτό που λέει η Κατιά να έχω πάθει εγώ. Και εγώ. Έχω μπλέξει, έχω πάρει λάθος μάρκετ. Γιατί πάω και τα λάθη και τα βρίσκω σμόλα. Αυτό είναι λάθος εγώ. Πάντως εγώ σμόλα. Δεν με έχεις ενημερώσει. Έχω να φορέσω από ηλικία. Τι θα φορέσεις? Τι, σμόλ. Από ηλικία δημοτικού. Φοράει η Δέσποινα Βανδύ. Η Δέσποινα Βανδύ φοράει small. Ναι, φοράει small. Η Δέσποινα Βανδύ μπροστά μου είναι small. Και η Πέγκη Ζήνα φοράει small. Καλή Πέγκη Ζήνα. Είναι μικροκομωμένη, μην νιώθω την Κέλλη Μινόγκ. Πετίκ λέγονται αυτές οι γυναίκες. Θέλω να σας πω κάτι για την Πέγκη Ζήνα. Μίλησα χθες με τον Γιώργο το Λύρα και έμπορε επισήμως πλέον να σας ανακοινώσω με μεγάλη μου χαρά ότι τη Δευτέρα η Πέγκη Ζήνα θα είναι κοντά μας ζωντανά να μας μιλήσει για όλα. Για την έτσι συνεργασία που ξεκινάει στις 17 Οκτώβρη, για τα σχέδιά της, για το γάμο της, για όλα αυτά τα υπέροχα. Παιδάκι, παιδάκι. Παιδάκι, παιδιά, μπορώ να σας πω εγώ να ρωτήσετε την Πέγκη τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, όλα εδώ. Βεβαίως, εδώ στην πρωινή μελέτη. Λοιπόν, στέλνετε μας τα μηνύματάκια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο 19.000 με. Αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, αυτό που θέλετε να μας γράψετε. Ήδη έχετε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ο Ηλίας από την Ελευσίνα ήθελε να είναι ο πρώτος, ο οποίος έστειλε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, αλλά τον είχε προλάβει μια άλλη φίλη. Ηλία μου, προσπάθησε τη Δευτέρα. Βάλτε ένα λεπτό πιο νωρίς στο ξυπνητήρι και κοιτάξτε την πρωτιά. Μας στέλνετε και email επίσης στο πρωινή μελέτη papakistar.gr. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Ο Δημήτρης ο Γαλανίδης είναι εκεί. Να... Καλημέρα, Λεωνόρα. Καλημέρα σας. Τι έκπληκτο βλέμμα είναι αυτό. Γάλαζο μπιρμπιλιό, ζουζουνιάρικο. Απίθανα μάτια. Εχθές έγινε πανικός. Λοιπόν, ο Πασχάλης έγραψε. Ποιο... Α,
Μισό λεπτό. Τι βλέπουνε τα μάτια μου πίσω από την κάμερα. Τι βλέπουνε. Δεν θα ξέρει. Λοιπόν, πάμε. Πες μας την είδηση. Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης έγραψε τραγούδι για την Αλίκη Αρβανιτίδη, για τη γυναίκα της ζωής του. Έγραψε ένα τραγούδι όσον αφορά για το στιγμιαίο λάθος. Γράφει μέσα ότι την αγαπάει, ότι δεν μπορεί χωρίς αυτήνα, ότι θέλει να τη συγχωρέσει και νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ρομαντικό όλο αυτό, έτσι, και πάρα πολύ έξυπνο από τον Πασχάλη. Θέλω να τα ακούσω, να σου πω πώς είναι η στίχη, να σου πω αν είναι ρομαντικό. Σε παρακαλάω. Δηλαδή. Ωραία. Σε παρακαλάω. Γεια σου Πασχάλη με την ωραία τη Μασχάλη. Με μπράτσο που θα ζήλευε και ο Ποπάι, ο τραγουδιστής μπαίνει στο στούντιο ηχογράφησης, μιλά αποκλειστικά στο Σταρ και κάνει το στιγμίο λάθος το σπανάκι του Ποπάι. Όλιβι είχε ο Ποπάι, Αλίκη έχει ο Πασχάλης. Και τι Αλίκη, η Όλιβι δεν πιάνει μία μπροστά της. Παρακαλέσατε την Αλίκη. Και βέβαια την παρακάλεσα. Την παρακάλεσα για μία ακόμη ευκαιρία. Για μία ακόμη ευκαιρία που θα μας βοηθήσει να ξεχάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι που λένε Χάντσουμ και Ευαισθητούλης. Με πείραξε που θίχθηκαν πλευρές του χαρακτήρα μου σε αυτή την υπόθεση. Και ο χαρακτήρας μου δεν είναι ο χαρακτήρας του κολόπεδου. Σκληρός, αλλά με καρδιά μαρουλιού. Δάκρυσαν τα μικρόφωνα με το «Σε παρακαλάω» στην Αλίκη. Μα αν σε χάσω νιώθω πως θα τρελαθώ. Δώσ' μου τη συγγνώμη σου να λυτρωθώ. Δώσ' μου τη συγγνώμη σου να λυτρωθώ. Έχετε ανάγκη να της το πείτε όμως αυτό, μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Πάντως θα τα ακούει. Και από την πρώτη στιγμή που τ' άκουσε, της αρέσει πάρα πολύ. Και διαπιστώνω ότι το ακούει και κρυφά από μένα. Την έπιασα να το ακούει και να το χαίρεται και να το ευχαριστιέται. Αυτή τη σκηνή θα ήθελα να τη δω. Ψέματα να πω. Σε παρακαλάω. Τι σας είπε όταν άκουσε το τραγούδι? Κατάλαβε ότι ήταν για εκείνη? Όταν το άκουσα το τραγούδι, μου είπε ότι το τραγούδι είναι καταπληκτικό, είναι πασχαλαίικο και σου πάει Γάντι. Γάντι όμως πάει και στην Αλίκη. Νιώσατε κάποια στιγμή ότι έχει πάρει το πάνω χέρι η Αλίκη σε όλη αυτή την ιστορία? Ασφαλώς το έχει πάρει το πάνω χέρι και ασφαλώς διαχειρίστηκε πάρα πολύ σωστά και δυναμικά όλη την κατάσταση. Και δίκαια. Μαχήτρια, δηλαδή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, τίποτα να πέσει κάτω, εάν δεν το ξεκαθαρίσει. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Ακόμη και οι νότες για την Αλίκη δουλεύουν. Πάντως εδώ που τα λέμε, με τέτοια εμφάνιση λογικό είναι να ξερογλύφονται 43χρονος όλου του κόσμου. Μπράτσο που πάει με μπλουζάκι χωρίς μανίκι να το αναδεικνύει παρακαλώ, γυαλί κρεμασμένο με στυλ και πλούσια χέτη. Άντε μετά να μην γίνει του DNA. Γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το ακούσαμε ακόμα όλο το τραγούδι, αλλά θα έρθει και στη συνέχεια. Θέλω ένα στην άποψή σας. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό το ότι πηγαίνει η Αλίκη και βάζει τα ακουστικά από το iPod, ξέρω εγώ, και ακούει το τραγούδι αυτό του Πασχάλη. Δηλαδή, εμένα με έχω λιώσει. Πάρα πολύ ρομαντικό. Μήπως δεν έχεις καφέ το πρωί? Γράφει και ημερολόγια η Αλίκη όταν τα ακούει. Εμένα, παιδιά, για πρωί μου ήρθε μια ανακατοσούρα. Δηλαδή, τι να πω. Είναι απαράδεκτο αυτό. Γιατί είναι απαράδεκτο, κύριε Τζορτζένα? Εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την ιστορία και έβγαλε τραγούδι. Το αντιμετωπίζει με χιούμορ άνθρωπο. Χιούμορ αντιμετώπιση. Χιούμορ, παιδιά. Και βρήκε τον τρόπο να ανανεωθεί η Τζορτζένα. Ποια είναι η ανανέωση? Ανανεώθηκε εκεί, το φοράει αμάνικο. Έχει βγάλει ποντίκια, του έχει γράψει τραγούδι Γερμανού. Τι λες τώρα, η ανανέωση για παρασκήνιο. Λίγο παρασκήνιο. Ήταν ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Τον Πασχάλη συναντήθηκε με την Ναταλία Γερμανού και εκείνο τη πρότεινε να γράψει στίχο για το τραγούδι αυτό. Εκείνη κατευθείαν μίλησε στο τηλέφωνο με τον Κωνσταντίνο Παντζή και του είπε ότι να τον ενορχιστρώσει. Σε μια εβδομάδα μέσα η Ναταλία έχει έτοιμους τους στίχους. Και φυσικά ο Πασχάλης δεν ρώτησε καμία κυρία Αρβανιτίδη, καμία σύζυγο, τίποτα. Της είπε, έφερα την επιτυχία, δηλαδή τα χρήματα στο σπίτι. Να. Σωστός άντρας.
Ελεονόρα μου. Έλα, Δημήτρη. Το θέμα είναι κατά πόσον όμως, γιατί οι απόψεις δίστανται για το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλοι το θεώρησαν χαριτωμένο και ότι θέλει να πάρει τη συγγνώμη της Αλίκης και αυτά. Και άλλοι νομίζουν ότι αυτό που είπε και η Τζορτζέλα εμπεριοποιεί την όλη κατάσταση. Ε, μα ναι τώρα. Έτσι δεν είναι. Παιδιά, πάντα θα υπάρχουν οι δύο ψευδές νομίσματος. Συγγνώμη. Πάντα θα υπάρχει το άσπρο και πάντα θα υπάρχει και το μαύρο. Όταν κάποιος κάνει κάτι γιατί το θέλει, πάντα θα βρεθούν αυτοί να πούνε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί. Έχει άλλους στόχους, εν πάση περιπτώσει. Και άλλα πράγματα. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει γυναίκα που δεν θα χαιρόταν αν είχε μάθει όλη η Ελλάδα ότι ο άντρας την απατάει να τη βγάλει και ένα τραγούδι. Δηλαδή να το υπενθυμίσει στον κόσμο. Εγώ θα το είχα καμάρι. Τι να σας πω, δηλαδή δεν μ' αρέσει καθόλου. Πραγματικά όλη αυτή η ιστορία με εντάξει, μου έρχεται μια ανακατοσούρα. Τώρα με το τραγούδι, τώρα να το εκμεταλλευτεί κιόλας. Τι λόγο έχει. Κοίταξε, ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική πλευρά. Έτσι. Εμένα μου φαίνεται ότι ο Πασχάλης απλά θέλησε να δώσει. Να εκμεταλλευτεί μια... και αυτό. Όχι, να εκμεταλλευτεί. Γιατί είστε πάντα καθηγητή. Τι να πω δηλαδή. Τι να το ότι θέλησε να αποδώσει μια χιουμοριστική. Τι αθώο μυαλό έχει, λέει. Έλα, βρε παιδιά. Ναι, τον είδαμε σε όλες τις δηλώσεις. Ήταν μέσα στην τρελή χαρά και είχε τέτοιο χιούμορ. Γιατί δεν έχει ακούσει όμως ο άνθρωπος αυτός από όλους μας. Να μην τα έκανε αυτά που έκανε. Τι έκανε, βρε Τζορτζέλα. Συγγνώμη τώρα, δεν έκανε το δικηγόρο του διαβόλου. Αλλά με συγχωρείτε. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ούτε το πρώτο ζευγάρι ούτε το τελευταίο που αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν το βγάζουμε παράδειγμα όμως. Στην τηλεόραση το μάθει όλη ναι, γιατί δεν είναι όλοι ο Πασχάλης. Ναι, δεν είναι όλοι δημόσια πρόσωπα. Ξέρεις πόσοι διάσημοι και της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του εξωτερικού υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και δεν έχουν βγει τίποτα. Ναι, γιατί ενδεχομένως και η άλλη πλευρά ήθελε να κρατήσει, ναι. Η τρίτη πλευρά, το τρίτο βέβαια. Πρόσωπο ήθελε να κρατήσει ναι, χαμηλούς τόνους. Και να μην ήθελε το τρίτο πρόσωπο, βρίσκανε τον τρόπο οι διάφοροι επώνυμοι και το κλείνανε το στόμα. Τι να πόσες ιστορίες έχουμε ακούσει. Έχει διαφορετική άποψη. Δεν το χειρίστηκε όμως. Αυτό είναι πολύ ακόμη στο YouTube, πάνε για εγώ κρυφό καμάρι, βγήκε ο Πασχάλης και το τραγουδάκι όλα. Το καμάρι του. Σε βλέπω να συμφωνείς μαζί μου, μου φαίνεται. Ναι, έτσι. Και εξακολουθώ να το βρίσκω ρομαντικό ή αν θέλετε μία γλυκιά πλευρά ενός μεγάλου σκανδάλου δηλαδή. Αυτή την ηλικία δηλαδή, πέστε μου. Εσύ δεν μιλάς, γιατί εδώ ο φίλος μας, ποιος ήταν που λέει σε ζηλεύω πρωί-πρωί. Βρέστονε. Ναι, τον βρω τώρα. Είναι ένα φίλο που λέει Άρε Τσεμπέρι. Σε ζηλεύω πρωί. Με ζηλεύω, την τραβάω, αδερφέ. Δηλαδή, βλέπει. Άκουλε. Πάμε σε διαφημίσει. Σε λίγο θα δούμε. Μου θύμισε, συγγνώμη, ένα φίλο μου από τα κίτρινα γάντια. Από χτε μου το λέει και μ' άρεσε. Μια φοβερή ατάκα του Σταυρίδη. Μια που λέει με τον Πασχάλη. Άχου και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, θα σε νοιάζει όμω που θα του δει σε λίγο μαζί. Ποιο. Τον Πασχάλη με την Αλίκη. Του πιάσαμε σε κοινή του έξω. Άλλο αυτό. Θα καταδείς εδώ, μην πας αλλού. Εδώ, πρωινή μελέτη. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ, πολύ Πασχάλη, Αλίκη και έχει ο Θεός. Σε λίγο, στην πρωινή μελέτη. Όλη η αλήθεια για την Έφη Θόδη και την πρωινή μελέτη. Τι ήταν αυτό που την έκανε να βγει εκτός ελέγχου. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Θα τρελαθώ, μια
ευκαιρία ακόμη σου ζητώ. Μα αν σε χάσω νιώθω πως θα τρελαθώ. Δώσ' μου τη συγγνώμη σου να λυτρωθώ. Μια ευκαιρία ακόμη σου ζητάω. Μα αν σε χάσω νιώθω πως θα τρελαθώ. Δώσ' μου τη συγγνώμη σου να λυτρωθώ. Μια ευκαιρία ακόμη σου ζητάω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ελεονόρα μου, ήμουν άδικη. Να πω κάτι, ήμουν άδικη. Εντάξει, είπα αυτά που είπα. Αλλά το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το τραγούδι. Χαίρομαι που συγχωρείτε με την καναλίτσα σα. Όσοι κάνατε. Όσοι έχουν. Όσοι έχουν κάνει κουτσουκέλα, πάρτε το τραγουδάκι, ρίχτε το και θα γυρίσει πίσω. Στην βροχή δεν τη φοβάται. Λοιπόν, να σας πω. Πω να κάτσω, δεν αντέχω όρθιο. Δεν ζαλίστηκα. Ιδέες, σε παρακαλάω. Παιδιά, πού πήγε το στυλό της κάποια. Αν δεν χάσω και αυτό, γιατί έχω χάσει όλα τα στυλό της εκπομπής. Λοιπόν, το τραγούδι, το σε παρακαλάω. Βάζω στοίχημα. Πείτε μας τη γνώμη σας. Στείλτε μας μηνύματα. Τώρα θέλουμε να μιλάμε μαζί σας. Στείλτε μας με και όνομα τεπώνυμο στο 19.000 τη γνώμη σας για το τραγούδι του Πασχάλη. Δική μου ταπεινή άποψη. Δεν είμαι μουσικολόγος όπως ήθελε κάποτε το στάρ να είμαι. Δεν μου πήγε αυτό για σένα. Αυτό μου έχει μείνει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κάνει έτσι, θα είναι ωραίο σουξεδάκι, ειδικά για αυτούς που έχουν κάνει βρωμιές. Και είναι ωραίο ένας άντρας να είναι τόσο άντρας που να βγαίνει και να παραδέχεται την κουτσουκέλα του. Έτσι, πες το, πες το, πες το. Προτιμώ αυτούς που την παραδέχονται από αυτούς που κάνουν τα κορόιδα. Ναι, αλλά δεν σε παρακαλάνε γονατιστή. Να παρακαλέσουνε. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο πρέπει να πέσεις στα πόδια του άλλου. Εγώ τώρα θα πέσω στα πόδια του Καστήλ. Να μην το πεις, να το δεχτώ. Αλλά να μην παρακαλέσεις μετά δεν το δέχομαι. Θέλεις να γονατίσω μπροστά σου. Όχι, όχι, δεν θέλω. Σε παρακαλάω να μας πεις τα καλύτερα. Έχουμε για τους φίλους μας. Καταπληκτικό θέμα. Καλημέρα, Ελεονόρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρώτα πραγματικά... θα λες καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα θα βάλω στους τηλεθεατές μας και μετά όλους τους άλλους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε θα ξεκινήσω από τους φίλους τηλεθεατές μας. Καλημέρα σας. Έχουμε ένα καταπληκτικό θέμα, πραγματικά. Είναι μια είδηση η οποία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Και πολύ ωραίο ζευγάρι βέβαια. Αγγελική Δαλιάνη, Μάνος Παπαγιάννης. Καλέ! Κάτσε γιατί μου ήρθε λίγο απότομα. Περίμενε. Εγώ άλλα περίμενα να ακούσω. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν θέλω να μας πεις την είδηση που αφορά στο ζευγάρι αυτό. Θέλω να το αφήσεις λίγο πιο μετά. Για να μην χαλάσουμε τη ροή. Αλλά το τίζαρα. Γιατί δεν είπα τι θα κάνουν. Ο ανάδρομος ο Ερμής. Α, έχουμε τέτοια. Έχει φέρει καταστροφές μέχρι τις 15 Οκτώβρη. Δηλαδή θα πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας. Να σου πω κάτι, κοίτα να δεις πώς θα σου γυρίσω τούμπα τώρα. Εγώ τίζαρα το είπα τι θα δούμε σε λίγο τον Μάνο Παπαγιάννη και την Αγγελική Δαλιάνη. Δεν είπαμε για ποιους λόγους βέβαια. Ευχάριστος είναι ο λόγος και ενδιαφέρει πολύ τους τηλεθεατές μας. Μια και είδαμε το τραγούδι του Πασχάλη, ο οποίος δεν έχει λόγο βέβαια τώρα να περάσει τις εξετάσεις του για το αν το τραγούδι του είναι ωραίο, είναι καλό, αν η φωνή του είναι καλή ή κακή. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν έναν άλλο αγώνα για να υποστηρίξουν τα ταλέντα τους. Mm-hmm. Στο X-Factor. Το ψώνιο τους, ποιο ταλέντα δεύτερη... τους. Το ψώνιο τους. Κοίταξε. Το ψώνιο τους. Γιατί όλοι είμαστε αυτό. Ψώνια και εμείς είμαστε ψώνια. Ναι, όποιος αλλά... θέλει να κάνει δουλειά στην οποία εκτίθεται, έχει ένα μικρόβιο μέσα του, παιδιά. Με αυτό γεννιέσαι, νομίζω. Έτσι, γιατί δεν είμαστε όλοι με τη λόξα του να κάνουμε μια δουλειά η οποία να έχει έκθεση, είτε είσαι ηθοποιός, γιατί και εκεί εκτίθεσαι, είτε είσαι τραγουδιστής, είτε είσαι άνθρωπος της τηλεόρασης, είτε είσαι ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που κάνει επάγγελμα που έχει προβολή. Είτε είσαι πολιτικός, κύριε Τσεμπέρη, ψώνια είναι η πολιτική. Εγώ για ψώνια θα πάω το Σάββατο, έχω να σας πω. Α, εντάξει. Το να βγαίνεις όμως και να νομίζεις ότι είσαι καλλιτέχνης και τραγουδιστής και να εκτίθεσαι αυτό. Εκεί μπορεί να φταίει το περιβάλλον σου που δεν σε έχει ενημερώσει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ταλέντα και ταλέντα εντός εισαγωγικών. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό που γίνεται με το X Factor και από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει και πάρα πολύ το τηλεοπτικό κοινό να ανακαλύπτει καινούρια ταλέντα. Να γελάει, βρε Γιώργο μου. Γιατί τώρα σε αυτό, Στέφανε, γιατί μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, που όντως ενδεχομένως με κάποιους ανθρώπους γελάς λιγάκι γιατί νομίζουν ότι έχουν ταλέντο ενώ δεν έχουν, υπάρχουν και πολύ σπουδαίες φωνές και παιδιά με πολύ μεγάλο ταλέντο. Που δεν έχουν τη δυνατότητα να το υποστηρίξουν και να το βγάλουν αυτό το ταλέντο κάπως αλλιώς. Πώς θα πήγε χθες το X Factor? Δεν σ' άκουσα καθόλου. 18,3. Έπεσε, δεν έπεσε. Χαλιά. Έπεσε. Παιδιά, ναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι καθόλου μαύρα χάλια, είναι 18,3, αλλά είναι και τι είχε απέναντι. Και απέναντι θα πούμε στη συνέχεια τι είχε.
Το Σάββατο δεν είχε κάνει όμως. Πήγε. Το Σάββατο ήταν και το πρώτο επεισόδιο. Ήταν πρώτο επεισόδιο. Πολύ δυνατό επίσης. Mm-hmm. Ναι. Θα το δούμε στη συνέχεια το τι είχε απέναντι και πόσο έπιασε το απέναντι. Για πάμε να δούμε τώρα τα πρόσωπα που παρέλασαν εχθές από την Κριτική Επιτροπή του Εξπάνου. Συνέβησαν απίστευτα πράγματα. Τι να πω. Τα ταλέντα. Αχ, εσύ είναι. As boils a na sixen nusa you tena menya sipya pubris que se que pu. Λοιπόν. Τραγουδάς πολύ ωραία, πολύ γλυκά, πολύ συναισθηματικά, αλλά για αυτό που θέλουμε εμείς δεν κάνεις καθόλου. Σιγά, παιδί μου, σιγά! Σιγά! Προετοίμασέ μας λίγο πρώτα. Ο ηχολητής πίσω είναι out dead, κάτω! Και είναι αυτό πιο μακριά. Όχι, εντάξει, λίγο πιο μακριά. Προετοίμασέ μας πρώτα. Πώς θα λένε, προετοιμαστείτε. Δέστε τις ζώνες σας, απογειωνόμαστε. Συγγνώμη, αλλά ξέρω ότι στην όπερα κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να βρουν τέτοιες θα νομίζουν έξω, θα νομίζουν ότι σας φάζουμε, ότι σας δέρνουμε, ότι σας χτυπάμε. Δεν γίνεται αυτό, για όνομα, ηρέμησε λίγο. Πω. Αντώνη, τι άλλο κάνεις γενικότερα? Εκτός από το να τραγουδάς τους φίλους σου. Είσαι θέατρο. Κάνεις θέατρο. Είσαι θέατρο λέγοντας. Έχω τελειώσει υποκριτική. Είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν περνάς απαρατήρητος. Τι θα κάνουμε αυτή την περίπτωση? Εμείς εδώ πέρα κάνουμε ένα παιχνίδι. Κάτσε, και ο σεισμός δεν περνάει απαρατήρητος, έτσι. Ποιος σου είπε ότι μπορείς να τραγουδήσεις? Σε αγαπώ. Δεν τραγουδάς. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι τραγουδιστές. Δεν με άγγιξες καθόλου. Έχω πολύ έντονα την αίσθηση ότι τραγουδάς. Κολυμπόρτα. I'm walking away. Έχεις τα μάτια, τα μάτια που λατρεύω. Όχι. When you feel it in your body, if I should body who. Όχι. Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω. Ούτε εγώ βρίσκω λόγια να σου πω. Είχες ύφος εντελώς χαζοχαρούμενο. Χαμογέλα λίγο. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις πάνω σου. Γιατί φωνή δεν έχεις. Να τραγουδάς. Όταν οδηγάς και μέχρι εκεί. Δεν μπορείς, δεν τραγουδάς. Βαρέθηκα πάρα πολύ. Βαρέθηκα αφόρητα. Δεν κάνεις. Κάντε κάτι άλλο. Δεν κάνετε για αυτό το πράγμα. Σκεφτόμουν ένα το σακυρβά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα με διώξετε με τις κλωτσιές. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Έτσι αισιόδοξα να ξεκινήσουμε. Πάλι με κάνεις και ξενυχτώ. Παίρνεις το ύφος το σοβαρό. Είναι δικό μου τραγούδι αυτό, τώρα μόλις το αναγνώρισα. Συγγνώμη! Μόλις το αναγνώρισα, παιδιά, είναι απίστευτο. Πώς το έκανες αυτό. Ιζαβέλα, και δηλαδή, αυτό δεν το έχω ξαναπάθει. Λοιπόν, εγώ δεν θα σε βγάλω ψεύτρα, δεν θα σε κλωτσίσω βέβαια, αλλά μπορείς να πηγαίνει. Αφού το ξέρουμε. Τότε γιατί ήρθες, βρε Ιζαβέλα. Τι μου θύμισες τώρα. Ήθελα κι εγώ. Όχι για να γίνω διάσημη. Εγώ σου υπόσχομαι να το δείξω στο Σάκη αυτό. Όχι, Σάκη. Ούτε ο συνθέτης δεν το αναγνώρισε. Α, συγγνώμη ρε παιδιά. Εντάξει, ευχαριστούμε Ισαβέλα. Γεια σας αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Μην το δείξετε σε αυτό. Όχι καλέ, στο Σάκη μόνο. Εσύ το έχεις γράψει το τραγούδι, αλλά δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Όλα τα τραγούδια του κόσμου. Ή έτσι δεν το κατάλαβα μάλλον. Μα και εγώ το, από τη φράση του ρεφρέν. Αγνώριστο. Νύχτες που θέλα να δώσεις, μα δεν είχες. Πέλαγος να φτιάχνουνε οι πίκρες. Να πεθαίνω για να αναστηθώ. Μέρες που τα λόγια σκότωνα σαν σφαίρες. Στα σεντόνια θύελες και αγέρες. Χαμογέλασε γιατί έκανε λάθος. Ναι, ναι, έκανε λάθος τα λόγια. Δεν το εννοούσες, ήσουν τίποτα, ανέκφραστη.
Τα μαλλιά είναι κανονικά ή είναι extensions? Δικά μου. Α. Όλα δικά μου. Όλα. Όλα. Το διευκρινίζεις? Ναι, είμαι original. Πρόσεξε. Είμαι original. Πρόσεξε. Όταν θα με τσακάρει κάποιος. Πρόσεξε, θα έρθω να πιάσω. Ναι, ναι, να πιάσετε. Ό,τι θέλετε να πιάσετε. Είμαι πάρα πολύ original. Πάμε. Summertime feeling right, it's at the game for Team Preacher is rising higher melody for Hot pants, mini short, it's my motto. Μια νύχτα δε μου φτάνει να ζητώ τις φωτιές που απόψε μου έχουν βάλει τα λόγια που μου λες. Δικό μου για να κάνω το καφέ σου φιλί. Μια νύχτα δε μου φτάνει να ζητώ τις φωτιές. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι? Είναι αράβικο. Α, είναι δικό σου? Όχι δικό μου, γράφω και εγώ τραγούδια. Καήκαμε. Μεγάλη επιτυχία μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αυτό, που δεν έχουμε φωτιές. Ναι. Ναι. Μια ανακύμα που δεν το άκουσα όλο. Τι είπες ρε άνθρωπε. Λοιπόν, είδαμε μια πρώτη φουρνιά από εκείνους που παρέλασαν εχθές από την Επιτροπή του X-Factor, η οποία εμένα με κάνει και γελάω πολύ η Επιτροπή. Η Επιτροπή σε κάνει? Τα σχόλια, τα βλέμματα, τα... Οι αντιδράσεις. Πάντως είδαμε κάθε καρυδιά σκαρίδι πέρασε από εκεί. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουν μπορεί να φέρνει προσωρινά κάποια νούμερα, το να παρουσιάζουν δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν ταλέντο να εξευθελίζονται, να το πω έτσι. Αν όμως δείχνανε ανθρώπους που έχουν ταλέντο, προσπαθούν και έχουν λόγο ύπαρξης σε αυτό το reality, θα πήγαινε και πολύ καλύτερα από τηλεθέαση και θα τους αντιμετωπίζαμε γενικότερα πιο σοβαρά. Κατιάνα και μου, η κριτική τους δεν είναι επί τούτου σοβαρή, είναι ηρωνική. Ναι, να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Ναι, αυτός, να σε διακόψω λίγο, Μελίνα μου. Έχω αυτός, άδικο σε αυτό. Όχι, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος που γίνονται και οι οντισιόν. Να δούμε. Παιδιά, νομίζω ότι και στο εσωτερικό τι ακριβώς πέρασε. Όχι. Οι οντισιόν γίνονται για να διαλέξεις από τους καλούς τους καλύτερους. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό όμως βλέπουμε και τους χειρότερους που πέρασαν από την Επιτροπή, έτσι ώστε όταν θα φτάσουν μπροστά στο Σάκη Ρουβά. Όχι. Εγώ θα ήθελα να περάσει από μπροστά μου κάτι μέτριο για να έχω τη δυνατότητα να ακούσω το καλύτερο και να το ευχαριστώ και να πω μπράβο στην Επιτροπή. Αν περάσει η αθλειότητα από μπροστά μου, δεν θα μου κάνει αίσθηση το πολύ καλό. Καταρχά, στέλνουν βιογραφικό, Γιώργο. Στέλνουν φωτογραφία. Και δεν μπορούν να δουν τη φωτογραφία, τη φυσιογνωμία, η οποία είναι κάπως περίεργη. Μισό λεπτάκι, τώρα αυτό βιογραφικό. Δηλαδή, από τη φωτογραφία θα κρίνεις αν ο άλλος έχει την φωνή. Όχι ρε παιδί μου, αλλά περνάνε και από πολλές οντισιόν πριν. Κάποιοι στο πρόσωπο φαίνονται περί τίνος πρόκειται. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το βιογραφικό δεν λέει μέσα αν έχεις κάνει σπουδές μουσικής. Αν έχεις εργαστεί σε κάποια μαγαζιά. Δεν έχουν σπουδάσει όλοι αυτοί που έχουν καλή φωνή. Σίγουρα δεν έχουν. Γιατί γνωρίζω ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ ωραία φωνή. Βέβαια. Και δεν έχουν δουλέψει ποτέ και δεν έχουν σπουδάσει ποτέ. Ναι, το σωστό είναι όμως να καλλιεργήσεις τη φωνή σου κάνοντας 2-3 μαθήματα. Μπορεί η ζωή να σταχυφέρει έτσι ώστε να μην έχεις καταφέρει να το κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό συμβαίνει. Να μην έχεις την οικονομική άνεση. Αλλά όταν κάτι σε ενδιαφέρει υπάρχουν τα οδεία τα οποία μπορούν να πας και να κάνεις μαθήματα. Δεν είναι reality talent. Μισό λεπτό. Δεν είναι reality talent. Reality talent το X-Factor. Όχι, έτσι το παρουσιάζουν. Το project είναι συγκεκριμένο. Και ο project manager που είναι ο Μητρέλιας και για παράδειγμα που έχει αναλάβει πάρα πολλά shows, έχει ένα πράγμα στο μυαλό του από τις οντισιόν να διαλέξει τους πιο γραφικούς τύπους, αυτούς που θα κάνουν νούμερα, που θα μπορούσαν αντί να πάνε εκεί να πάνε στην Ανίτα Πάνια, ακριβώς ίδιους. Και επίσης να διαλέξει και κάποιους οι οποίοι θα συνεχίσουν το παιχνίδι με καλή φωνή, να τους παντρέψει, να τους παρουσιάσει, ώστε και νούμερα να κάνουν και στην πορεία να ακούσουν φωνές. Εγώ έχω μια πορεία. Άκουσα τον κύριο Μουρατίδη που είπε στην κοπέλα ότι ήσουν πάρα πολύ flat. Μία κοπέλα μόνο από όσους είδαμε τραγούδισε, ήταν πολύ όμορφη η ίδια και τραγούδισε και μια χαρά. Mm-hmm. Αυτή την κοπέλα την έκοψαν. Δεν ξέρω αν την έκοψαν, αλλά το σχόλιο ήταν επίπεδου αυτού που έβλεπε. Δηλαδή, όταν εσύ θα πας και θα προκαλείς με την εμφάνισή σου, το σχόλιο που θα εισπράξει από την Επιτροπή θα έχει να κάνει και με την εμφάνισή σου. Εκεί είναι ένα στον Κριτών. Η κοπέλα ήταν μια χαρά, ήταν τυπική, καλοβαλμένη, όμορφη. Και σε σχέση της. Με αυτά που ακούσαμε, τραγούδισε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Πάντως, δεν πέρασε να, στο να πω κάτι. Mm-hmm. Σε αυτές τις οντισιόν και σε αυτά τα πρώτα επεισόδια που βλέπουμε, δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που ξέρουμε πόσες πολλές συμμετοχές έχουν αυτά τα παιχνίδια έτσι. Και το πόσο πολλοί κόσμος έχει περάσει από αυτές τις οντισιόν, δεν είναι δυνατόν τα πρώτα επεισόδια να είναι επεισόδια με τον καινούριο Πάριο, με την καινούργια Βίση και την καινούργια Βανδύ. Έχει δίκιο, παιδιά, γιατί αυτό είναι μια διαδικασία κλιμακωτή. Πάμε να δούμε αμέσως τώρα όμως και ένα ιδιαίτερο ταλέντο το οποίο εμφανίστηκε χθες. Τι έγινε, σε περιμένει. Τι έγινε, χτύπησες. On the way to the dance studio. Καλώς τους. Yes. Εσύ είσαι ο. Νέαρχος Ευαγγέλου. Αισθάνεσαι καλύτερα άμα καθίσεις, ναι. Ναι, ευχαριστώ. Βέβαια. Ο άνθρωπος.
Ωραία. Η αδερφούλα σου είναι? Ναι, ναι. Να μην μαζί να το δεις. Τι θα μας πεις? Θα σας πω ένα δικό μου κομμάτι πρώτα, αν επιτρέπετε. Γιατί όχι. Λέγεται Πέτρινα όνειρα. Πάμε. Μη σταματάς, μη σταματάς να ελπίζεις κάποτε για μας. Τρελαθώ. Μη σταματάς να μ' αγαπάς, να σε στο πλάι μου, αγάπη μου, για μας. Να μ' αγαπάς. Είναι τα πέτρινα όνειρά μας, είναι σκιές της μοναξιάς, είναι τραγούδια που γράφτηκαν για μας. Πότε το έγραψες αυτό το τραγούδι? Πριν 2 χρόνια. 13 χρονών. 13 χρονών έγραψες αυτό το τραγούδι? Μάλιστα. Από τι ορμόμενος? Κυρίως μετά από... Ερωτική απογοήτευση. Ναι. Τι θα κάνουμε μαζί του, εκτός από φυσιοθεραπεία, τι άλλο θα του κάνουμε? Λοιπόν, να βοηθήσω. Ναι. Για βοήθησε. Λέγαμε μέχρι τώρα ότι όταν έρθει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, ναι, το οποίο να είναι σε μια πολύ νεαρή ηλικία όπως είναι αυτή, 15-16, αν είναι αυτό το έξτρα ταλέντο, το μοναδικό, τότε θα πρέπει να το περάσουν. Βέβαια. Νομίζω ότι ο νέαρχος είναι αυτός. Ακριβώς. Δηλαδή πληρεί αυτά τα προσόντα που λέμε. Συμφωνώ. Είναι μοναδική η φωνή του. Σίγουρα σε 2 χρόνια θα είναι πιο όρημη, εννοείται. Από μένα είναι ένα πολύ μεγάλο ναι. Και από μένα ναι. Με μεγάλη χαρά κιόλας. Λοιπόν. Είναι... Και η Κατερίνα ναι. Και η Κατερίνα θα πει ναι. Εγώ θα πω στην αδελφή σου ότι η ευθύνη σας είναι μεγάλη. Και εγώ ναι, μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο στο παιδί. Αλλά αυτό που είδαμε, αυτό είναι το X-Factor. Δηλαδή είναι ένα tele-reality. Πιο πολύ είδαμε τα πλάνα με τις πατερίτσες, το πώς μπήκε, πώς έκασε πάνω στο stand για να τραγουδήσει και είδαμε φυσικά και 30 δεύτερα να τραγουδάει. Ότι ήταν η αδερφή του μαζί του, ότι το έχει γράψει το ναι, τραγούδι, δεν είναι, η απερατική δεν θέλουν να βρουν ταλέντα, θέλουν να κάνουν νούμερα τηλεθέασης πάνω σε ένα ανθρώπινο παράγοντα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι θέλουν να βρουν ανάμεσα σε πολλούς ένα ταλέντο. Ένα ταλέντο και 10 τάλαντους. Και νομίζω ότι παιδιά θα βρουν αρκετά ταλέντα. Νομίζω ότως ή άλλως είμαστε μια χώρα που παράγει τραγουδιστές και καλές φωνές. Γιώργο μου, ελπίζω να είσαι και εσύ από αυτός. Πάντως η σκηνική παρουσία την έχεις. Θα πάει ο Κασπίρης εκεί. Θα σου πει μετά που θα κατέβει εδώ σε λίγο, στο διάλειμμα. Γεια σου Γιώργο μου. Να φωνάξουμε παρακαλώ πάρα πολύ το Χρήστο τον Κανελόπουλο να έρθει να μας τραγουδήσει το ποιματάκι του. Έλα Χρήστο μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες και πάλι Παρασκευή σήμερα. Θέλετε να ακούσετε την επικαιρότητα στο ποιματάκι. Γεια σου Ελεονόρα. Στα πόδια σου θα πέσω εάν μου παραγγείλεις έναν ζεστό εσπρέσο. Θερμούς χαιρετισμούς. Στο πάνελ απευθύνω και αν δεν υπάρχει εσπρέσο, ας είναι και καπουτσίνο. Στον παραγγέλνω τον καφέ αμέσως και ευχαρίστως. Φτιάξτε μου ένα καφέ για να το πει ο Χρήστος. Ελεονόρα, σ' αγαπώ, τρελάκια περιορίστος. Λοιπόν, Χρήστο μου, μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα τραγουδήσεις την επικαιρότητα, έτσι όπως μόνο εσύ ξέρεις και μπορείς. Εμείς θα πάμε διαφημίσεις και εσείς, όπως ξέρετε και μπορείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο email μας, πρωινημελέτη@papakistar.gr, είτε από το κινητό σας τηλέφωνο με κενό όνομα τεπώνυμο στο 19.000. Σας περιμένουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Σε λίγο, στην πρωινή μελέτη. Όλη η αλήθεια για την Έφη Θόδη και την πρωινή μελέτη. Τι ήταν αυτό που την έκανε να βγει εκτός ελέγχου. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Σε λίγο, στην πρωινή μελέτη. Όλη η αλήθεια για την Έφη Θόδη και την πρωινή μελέτη. Τι ήταν αυτό που την έκανε να βγει εκτός ελέγχου. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Χρήστο, το βήμα δικό σου, μίλα στο λαό σου. Γεια Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν. Πολύ κουβέντα γίνηκε για την οικονομία αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι οι τσέπες αδιανές και μείον τα ταμεία διεθνώς και στην Ελλάδα. Αρχίσαν οι χρηματιστές τα αχ, τα όχ, τα βαχ και κλαίνε και οδύρονται για το μεγάλο κράχ. Δύο τράπεζες πανίσχυρες βαρέσανε κανόνι, προβλέπω πείνα, αφραγιά και σφίξιμο στη ζώνη. Ανοίγω τα ντουλάπια μου κάτι για να τσιμπήσω, μήπως κερδίσω χρόνο. Αλλά τα βλέπω αδιανά
και μόνο πίσω-πίσω βρίσκω το εντομοκτόνο. Πηγαίνω στο γραφείο μου και ανοίγω το τευτέρι. Κανείς σε μένα δεν χρωστά, σ' όλους εγώ χρωστώ. Γράφω 2 ραβασάκια σε μία κάποια μέρη και 12 εξάστιχα στον Ιησού Χριστό. Μπας και με βοηθήσει. Πού τέτοια τύχη. Έπρεπε να το περιμένω, είχα πνευματικό μου τον Εφρέμ. Βγαίνω στη γύρα το λοιπόν, να βρω κανένα γνωστό για να του κάνω τράκα και πέφτω πάνω σε ένα βουλευτή. Τι στέκεις έτσι τον ρωτώ, πού τρέχει ο λογισμός σου. Για τα λεφτά ανησυχείς μέσα στον λογαριασμό σου. Όχι μου λέει, με απασχολεί κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό και πιο μεγάλο. Λίγοι το ξέρουν, δεν το ξέρουνε πολύ, μα θα σου το πω, γιατί μου φαίνεσαι εχέμηθος άνθρωπος. Τη Στέλλας η γνωστή επιστολή προς τον Καραμανλή, σε μια ασύμετρη κατέληγε απειλή. Σ' αυτό εδώ το υστερόγραφο, που ήταν νομίζω και χειρόγραφο. Και σε εξορκίζω, άκου, τι έγραψε η Μπεζεντάκου. Πρωθυπουργέ, τον Σταύρο στο κόμμα πάρε πίσω, γιατί αλλιώς στην πόρτα σου θα έρθω να τραγουδήσω. Κατατρόμαξε ο Κώστας και έδωσε εντολή να αυξηθεί η ελάχιστη εγγυημένη κατάθεση στα 100 χιλιάρικα. Και του είπε ο Γιώργος, χάρηκα. Και επετεύχθη η Εθνική Συμφιλίωση. Αυτά που λέτε, μου είπε ο βουλευτής, και κοίτα με συμβούλεψε και εσύ να βολευτείς. Εγώ πάλι δεν μπορώ να βλέπω άδεια των ανθρώπων τα ψυγεία, γι' αυτό και υποστήριξα προχθές την απεργία. Και για να αλλάξουμε κλίμα. Σαν σήμερα, στις 10 Οκτωβρίου του έτους 1886, φορέθηκε για πρώτη φορά το smoking ως βραδινό ένδυμα στη Νέα Υόρκη. Πράγμα που σημαίνει ότι η μόδα ποτέ δεν πεθαίνει. Γι' αυτό και οργανώθηκε εκδήλωση στον Γκάζι, όπου μοντέλα πάμπολα παρέλασαν με Νάζι και ασχολήθηκαν γυναίκες μα και άντρες με πουλιες, με παγέτες και με χάντρες. Παρέλασε και ένας γυμνός ή ξυρισμένος Ισπανός. Όσο για την Αλίκη, αφήστε την στο όνειρο εκεί όπου ανήκει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής Λάκη Τζορντανέλη και πέθανε στο αναπηρικό του καροτσάκι ο κινηματογραφικός Σούπερμαν Κρίστοφερ Ρίβ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζουζέπε Βέρντι, ο δημιουργός της όπερας Ριγκολέτο και πέθανε ο μεγάλος Όρσον Ουέλς, ο άνθρωπος που προκάλεσε πανικό στη Νέα Υόρκη ανακοινώνοντας από το ραδιόφωνο ότι στην πόλη έχουν προσγειωθεί εξωγήινοι. Κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ παίζεται στο θέατρο Δίπυλο, Καλογύρου Σαμουήλ 2 του Ψηρή, το έργο του φίλου μου του Κουρούμπαλη, «Εσείς πώς ζείτε, καλά ή καλύτερα». Πρωταγωνιστούν ο Μάξιμος Μουμούρης και η Φρόσο Κορού. Τη μουσική την έγραψε η Πλάτωνος Ηλένα και οι στίχοι που θα ακούσετε οφείλονται σε μένα. Να πάτε. Μπόλικο ψωμάκι για τη Δευτέρα. Και εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια και να περνάτε καλά. Να είσαι καλά πολύ, Χρήστο μου. Σε ευχαριστούμε. Πάμε, Γιώργο Κασπίρη, μια αίθουσα σύνταξης, παρακαλώ πολύ, να μας πει επιτέλους τι είναι αυτό το νέο, αυτή η είδηση που αφορά στην Αγγελική Δαλιάνη και στον Μάνο Παπαγιάννη. Ωραίο ζευγάρι, πολύ ωραίο ζευγάρι, παύλα πετυχημένο. Ζευγάρι. Πολλά χρόνια μαζί, 5 τουλάχιστον νομίζω. Ναι, είναι από τα ζευγάρια που τα βλέπεις και τα χαίρεσαι και είναι και πολύ συζητημένο ζευγάρι. Είναι αυτό που κάθε φορά που τους συναντούσαμε κάπου και που δεν μιλάνε και πολύ, προσπαθούσαμε να μάθουμε πότε θα παντρευτούν, πότε θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, αν θα το μάθουμε ή αν θα το κρατήσουν κρυφό. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια πληροφορία εδώ και 2 περίπου εβδομάδες για την Αγγελική Δαλιάνη. Μια ευχάριστη πληροφορία, ότι την οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να την αποκαλύψω. Ότι παντρεύεται και πλάνα από το γάμο της. Ότι παντρεύεται. Ποια είναι η είδηση? Η είδηση, θέλεις να την πω εγώ, όπως με βλέπεις τώρα, ή να την πω μέσα από το βίντεο? Χωρίς να παρεξηγηθείς, νομίζω το βίντεο. Αυτό και εγώ, μα και εγώ αυτό προτιμώ. Λένε ότι ο γάμος είναι το happy end. Αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζουν όλα. Η πιο συναρπαστική περιπέτεια τώρα ξεκινάει. Το νηφικό που φόρεσε η Αγγελική Δαλιάνη για τις ανάγκες του τελευταίου επεισοδίου της Μαρίας της Άσχημης της πήγαινε πολύ. Και από ό,τι φαίνεται, η ιδέα να το φορέσει στην πραγματική της ζωή και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Μάνου Παπαγιάννη, μπήκε για τα καλά στο μυαλό της. Και τώρα, μάλλον θα χρειαστούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Εκείνες τις στιγμές, άγγιξα την τέλεια ευτυχία. Νόμιζα ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να με κάνει πιο ευτυχισμένη. Τελικά, έκανα λάθος.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η νεαρή ηθοποιός είναι έγκυος και διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και αν νομίζετε ότι ο ερχόμος του Πελαργού ξάφνιασε την Αγγελική Δαλιάνη και τον Μάνο Παπαγιάννη, θα σας απογοητεύσω. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το ερωτευμένο ζευγάρι, οι δυο τους είχαν προγραμματίσει να αποκτήσουν ένα παιδάκι τη σεζόν που έρχεται. Γι' αυτό άλλωστε, η Αγγελική Δαλιάνη δεν έδειχνε να αναγχώνεται όταν οι δημοσιογράφοι την ρωτούσαν για ποιο λόγο δεν έχει κλείσει κάποια εμφάνιση σε κάποιο σύριαλ. Η είδηση της εγκυμοσύνης της Αγγελικής Δαλιάνη δεν άρχισε να γίνει γνωστή. Η νεαρή ηθοποιός έκανε τις εξετάσεις της σε δημόσιο νοσοκομείο και από εκεί ενημερώθηκε για το χαρμόσυνο γεγονός. Πάντως. Πάντως. Εγώ τους συμπάθησα πολύ τους δικούς σου. Είστε ενδιαφέρουσα οικογένεια. Ενδιαφέρουσα οικογένεια. Mm-hmm, ναι, γιατί. Τι ενδιαφέρουσα, βρε Μαρία, θεοπάλαβοι είμαστε. Για να σου πω όμως την αλήθεια μου, ακόμα και έτσι τους αγαπάω πολύ. Περνάμε καλά μας. Φυσικό είναι, αφού είναι αξιολάτρευτη. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν φυσικά να ενημερώσει τον αγαπημένο της Μάνο Παπαγιάννη, αλλά και τα πολύ κοντινά τους πρόσωπα. Και έτσι, τα πρώτα σχέδια για γάμο δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Η Αγγελική Δαλιάνη και ο Μάνος Παπαγιάννης αυτή την περίοδο διανύουν τις ωραιότερες στιγμές της σχέσης τους. Απαλλαγμένοι από επαγγελματικά άγχη, σχεδιάζουν το μέλλον τους. Ενώ δεν αποκλείεται τελικά να φάμε κουφέτα πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Τι ενηγματικό χαμόγελο είναι αυτό. Μας αρέσει που σας βλέπουμε να ειλικρίνεστε σε αριθμό της μουσικής, κυρία Μελέτη. Είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό όλο αυτό που ακούσαμε. Μ' αρέσει να ακούω ζευγάρια όμορφα, ερωτευμένα, ευτυχισμένα, κατασταλαγμένα, τα οποία έχουν περάσει και τις δοκιμασίες τους, να ολοκληρώνουν έτσι όμορφα την αγάπη τους με ένα παιδί. Μ' αρέσει. Κι ας μην είναι και παντρεμένοι, μη βιάζεστε. Θα παντρευτείτε πριν έρθει το παιδί με την ησυχία σας, δηλαδή δεν είναι κακό πια. Να ρωτήσω κάτι, είναι κακό πια. Που τα ξέρει καλύτερα και ο Γιώργος, θα κάνει κάτι στην τηλεόραση η Αγγελική Δαλιάνη, κοίταξε, θα συνεχίσει. Ναι. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι η Αγγελική Δαλιάνη και ο Μάνος Παπαγιάννης αυτή τη στιγμή έχουν δώσει προτεραιότητα στην προσωπική του ζωή, κάτι που νομίζω ότι το χρειαζόντουσαν. Κάτσε μου, δεν έχει προτάσει, βρε Γιώργο μου, και λέω ότι δεν έχω προτάσει να κάνω κάτι πάνω να παντρευτώ. Περίμενε, θα σου πω, για τον περσινό χειμώνα είχαν και οι δύο πάρα πολλά άγχη, πάρα πολλά τρεξίματα και πολύ λίγο χρόνο για την σχέση τους. Ξέρουμε ότι συνηθίζεται γενικότερα τα τελευταία χρόνια να συνδυάζουν τα ζευγάρια την βάφτιση με το γάμο. Και αν με ρωτάς λοιπόν για το αν η Αγγελική Δαλιάνη θα κάνει κάτι, αυτή τη στιγμή μάλλον όχι. Αλλά δεν φαίνεται να αγχώνεται κιόλας. Δεν είχα πρόταση. Είχαν πει ότι γιατί θα κάνουν θέατρο. Δεν είναι 6-7 μηνών που βαραίνει. Γιατί τον Αύγουστο, καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα. Τον Αύγουστο δεν έμεινε έγκυος η Αγγελική. Παιδιά, είχε δηλώσει η γυναίκα από πολύ νωρίτερα ότι δεν θέλει, δεν την ενδιαφέρει να κάνει κάτι του χρόνου μετά από την τεράστια επιτυχία που είχε. Οι προτάσεις έρχονται το καλοκαίρι. Ένας ηθοποιός δεν λέει σε όλες τις προτάσεις ναι. Βέβαια, αλλά κάποιος ηθοποιός ο οποίος έχει κάνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία μπορεί να μην θέλει να παίξει στην τηλεόραση, αλλά θέλει να παίξει στο θέατρο. Έκανε όμως θέατρο η Αγγελική. Ένα παιδικό παραμύθι. Βεβαίως, το Ασχημόπαπο. Πολύ ωραία. Έκανε παιδεία σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα έκανε το Ασχημόπαπο και το ωραία, χειμώνα. Μετά το Ασχημόπαπο και ένα θεατρικό. Μπορεί να μην το βρήκε. Ωραία, μετά το Ασχημόπαπο που έγινε κύκνος, όπως είπαμε με την κυρία Δαλιάνη, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχα, μπορούσαμε να τη δούμε σε μια θεατρική παράσταση να παίζει. Παιδιά, θέμα... μπορεί να το είχαν προγραμματίσει. Τι να προγραμματίσει. Να κάνουν ένα παιδί. Τι σημαίνει να αυτό. Θέλει να μείνει ένα χρόνο εκτός η Αγγελική. Ναι. Όταν έχει, Ελεονόρα μου, ένα ηθοποιό, έχει σούπερ επαγγελματικές προτάσεις. Τζορτζέλη, ελάτε και θα σου πω γιατί. Όταν έχει ταυτιστεί με ένα ρόλο, ο κόσμο μετά ενδεχομένω. Ενός, ναι. Άμα σε δει αμέσως σε κάποιον άλλο ρόλο, ναι. Να μην σε αποδεχτεί. Εκεί θα αποδείξεις 10 φορές ότι έχεις ταλέντο. Ναι, παιδιά, να πω κάτι. Κόντρα ρόλο. Όταν θα παίξεις κόντρα ρόλο, εκεί θα αποδείξει πόσο καλή ηθοποιός. Με τη διαφορά όμως, αυτός ο οποίος πληρώνει δεν περιμένει να δει αν θα το αποδεχτεί ο κόσμος. Δηλαδή, ταυτίστηκε με τη Μαρία την άσχημη. Η συμπεριφορά τη μέσα στο σύριαλ, σύμφωνα με αυτά τα οποία γραφόταν, αλλά και με κάποια κατάσταση που είχα ζήσει εγώ, δεν ήταν η πρέπουσα. Δηλαδή, το είχε πάρει επαγγελματικά. Εννοείται ότι είχε πάρει επαγγελματικά. Την είχαμε πετύχει μια φορά στον δρόμο. Με την κάμερα
κάμερα του Star από το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, και την πλησιάσαμε προκειμένου να τη πάρουμε μια μικρή δήλωση, να τραβήξουμε 2-3 πλάνα σε ένα γύρισμα που είχε γίνει στην Πειραιώς από πίσω. Τώρα που τελείωσε και φώναξε του security, security και έκανε χαρακτηριστικά αυτή την κίνηση, την οποία έχει καταγράψει η κάμερα, να πάνε μακριά. Μην μου το κουματάρατε, Βαγγέλη μου. Αν δεν είναι συμπεριφορά ανθρώπου που έχει καβαλήσει το καλάμι, θέλω να πείτε. Μπορεί τι να είναι συμπεριφορά ανθρώπου ο οποίο έχει δεχτεί μια άλλη αντίστοιχη συμπεριφορά που τον έχει φτάσει σε ένα όριο. Είναι επαγγελματίε, θέλει να κάνει τα γυρίσματά του, θέλει να ασχολείται με κάθε κούμα που θα βγάζει το ψωμί του εκείνο βέβαια. Στιγμή, ναι. Αλλά και εκείνη μπορεί να το δικό τη. Μπορεί να ζητήσει ευγενικά και να πει από τον δημοσιογράφο: περιμένετε να τελειώσει το γύρισμα. Το ζητάς μία, το ζητάς δύο. Όταν όμως φωνάζει το security και ο security μπαίνει μπροστά και σου κάνει τα χέρια έτσι μπροστά στην κάμερα. Από εκεί και πέρα δεν σταματάει. Τι μπορεί να πει το δεύτερο. Γιατί δεν κουβάλει κανένα ψυκτικό. Αν υπήρχε η πραγματική. Αν υπήρχε η παραμικρή πρόταση, νομίζω θα το είχαν γράψει στα περιοδικά. Είναι πολύ λογικό να μην δεχτεί. Είναι πολύ λογικό να μην δεχτεί καμία απολύτω. Να τελειώσω λίγο αυτό και θα πείτε. Ναι. Είναι απόλυτα λογικό να μην δεχτεί καμία πρόταση, γιατί ο κόσμος είναι αυτό που είσαι πολύ σωστά. Δεν μπορεί να δεχτεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτιστεί με ένα ρόλο να επαναλάβει. Παιδιά, τι να πάνε σε έναν ειδικοποιού να παίζουν πολύ. Τη Μαράτα Καρύδη που έκανε την επιτυχία ναι. Με, την, με το παραπέντε, πείτε μου πώς τη λέγαμε το φρουφρού το μαλλί. Όχι να μαλλί. Την τάλια. Που έκανε την τάλια που ταυτίστηκε ο κόσμος και πήγαμε και όλοι κάναμε τα μαλλιά μας φρουφρουδένια. Δεν έπαιξε στο θέατρο με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχουν ηθοποιοί που μετά επιλέγουν την επόμενη σεζόν να είναι ένα χρόνο εκτός τηλεόρασης και να επιστρέψουν επειδή ακριβώς ο κόσμος τους έχει συνδέσει με ένα ρόλο. Περίμενε λίγο, Βαγγέλη, να τελειώσω όπως ολοκληρώσεις εσύ. Λοιπόν, αλλά με την Αγγελική Δελιάνη δεν συνέβη το ίδιο. Γιατί η ίδια η Αγγελική έκανε δηλώσεις πριν το καλοκαίρι και έλεγε ότι ακόμα συζητάω και όταν βρω κάτι θα σας το ανακοινώσω, μην ανησυχείτε. Έξι. Άρα ήθελε να δουλέψει. Έξι. Απλά δεν της δόθηκε η ευκαιρία. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να δουλέψει, καθίστε και θα τρελαθώ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να δουλεύει, να βγάζει το ψωμί του και τα προστοζήν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να δουλεύει. Ήδη, άμα έχω κι εγώ από πίσω μου μια περιουσία και την ξεκοκαλίζω, ούτε εγώ θα ήθελα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην περίπτωση. Θέλω να πω το εξής για την Αγγελική. Η Αγγελική μπορεί να έχει προτάσεις. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ξέρουμε, ότι είναι υποχρεωμένη να βγει και να πει ποιες είναι αυτές οι προτάσεις. Μια πολύ δυνατή αν πρόταση κάτι που έχει ακουστεί. Ή κάτι που να της αρέσει. Ναι. Κάτι που να τα αποκρίνεται. Όταν ξεκινάς την καριέρα σου, η Αγγελική θέλει, είναι πάρα πολύ μελετημένο άτομο και θέλει να κάνει πολύ προσεκτικά βήματα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η πρόταση που την κάλυπτε δεν υπήρχε. Υπήρχαν διάφορες προτασούλες που όμως δεν της άρεσαν. Και καλά έκανε και τις απέρριψε. Ωραία, μπορώ να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Όταν κλείνουμε αυτό, παιδιά, κλείνουμε με την υποσημείωση της Τζορτζέλας, γιατί θέλω να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, όταν είσαι ένας καινούριος ηθοποιός που έχεις κάνει μια μεγάλη επιτυχία και ξεκινάς τα πρώτα σου τηλεοπτικά βήματα, παύλα θεατρικά, παύλα κινηματογραφικά, δεν έχεις την επιλογή να διαλέξεις τι θα κάνεις. Τέλος. Διότι αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η Δαλιάνη με μια μεγάλη επιτυχία και πρέπει να τη συνεχίσει. Για να συνεχίσει και την καριέρα της. Ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε γιατί έκλαψα εχθές. Έριξα πολύ κλάμα, παιδιά όμως. Δηλαδή είχα πολύ καιρό να κλάψω τόσο. Εγώ πάλι πολύ γέλιο. Αλήθεια. Εγώ έκλαψα, παιδιά. Για τον ίδιο λόγο κλαίγατε και γελάγατε. Δεν ξέρω. Διαφορετικά. για τον λόγο που γέλαγε η Κατιάνα, γέλαγα κι εγώ. Αλλά για τον άλλο λόγο έκλαιγα. Λοιπόν, Γιώργο μου, πού είσαι? Α, τον ευχαρίστησα. Είναι της, καταλά, της ηλικίας. Της συγκίνησης. Λοιπόν, εχθές έκλαιγα. Την ώρα που ο νεαρός από τις Σέρες εμφανίστηκε στην οικογένειά του ως άλλος άνθρωπος. Αναφέρουμε στο Extreme Makeover, ένα πολύ συζητημένο κόνσεπτ, γιατί δεν ξέρω αν είναι serial εκπομπή, τι είναι reality, δεν ξέρω πού θα το κατατάξω. Εν πάση περιπτώσει, ένα κόνσεπτ το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ πριν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Ένα κόνσεπτ το οποίο οι περισσότεροι ενδεχομένως το έχουμε γνωρίσει και μέσα από την καλωδιακή τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει, από αμερικανικά κανάλια και το οποίο εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Το είδατε? Ναι. Κατιάνα, σ' ακούω. Το είδα και πραγματικά, εντάξει, εγώ δεν έκλαψα, αλλά με συγκίνησε η κατάσταση αυτών των ανθρώπων, αν θέλεις, και το γεγονός ότι απευθύνθηκαν στην τηλεόραση, σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σκληρή καθημερινότητα. Η κυρία με το στήθος, το μεγάλο στήθος, το παιδί με εκεί τα αυτιά. Κινήθηκα.
Ξέρετε, εγώ δεν περίμενα να έρθει τόσο, να γίνει τόσο καλά στην Ελλάδα. Γιατί στην Αμερική έχουν γίνει και άλλα παρόμοια. Υπάρχουν γιατροί πλαστικοί, οι οποίοι είναι πολύ καλοί και επικοινωνιακοί. Στην Ελλάδα κατάφεραν και έφεραν την παραγωγή αυτή στα αμερικανικά πρότυπα. Και αυτό είναι το επιτυχημένο. Τώρα, ότι βλέπουμε τις καλύτερες βέβαια περιπτώσεις, σίγουρα στην αρχή βλέπουμε τις καλύτερες περιπτώσεις. Λοιπόν, για να δούμε το βίντεο, παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Extreme Makeover. Την εκπομπή που δίνει τη δυνατότητα σε απλούς καθημερινούς ανθρώπους με σημαντικά προβλήματα να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους και να κερδίσουν πίσω την υγεία και την αυτοπεποίθησή τους. Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Νίκο και τη Βαρβάρα. Δύο νέους ανθρώπους που τόλμησαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Από μικρός το έκανα αυτό το πράγμα. Πήγαινα στον καθρέφτη και πατούσα έτσι τα αυτιά μου και τα βάζα έτσι. Σε λίγες ώρες, το παιδικό όνειρο του Νίκου θα πάρει σάρκα και οστά. Ο χειρουργός του Extreme Makeover, Νίκος Χατζιπιέρας, θα μικρύνει τα πεταχτά του αυτιά, θα διορθώσει το διάφραγμα και το σχήμα της μύτης του και θα δώσει νέο σχήμα στο πηγούνι του. Η επέμβασή μας θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες με 4 ώρες όλα μαζί. Και αυτά. Εντάξει. Ήρεμος, ήρεμος. Ήρεμος. Καλή επιτυχία. Θα κάνουμε την τομή μας. Παρασκευάσουμε τη θήκη, στην οποία θα μπει το ένθεμα. Για να κάψουμε. Δώσε μου λιγάκι το ένθεμα. Η μεγάλη στιγμή για τον Νίκο έφτασε. Και η δική σας μεγάλη στιγμή έχει φτάσει. Ο Νίκος πέρασε το κατόφλι του Extreme Makeover πριν από 2 μήνες. Έχετε 2 ολόκληρους μήνες να τον δείτε. Ξέρω ότι αγωνιάτε, ξέρω ότι τον περιμένετε. Σας περιμένει και αυτός να σας δει. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Ας υποδεχτούμε όλοι μαζί τον Νίκο. Για να γίνει πιο όμορφος ο Νίκος, μίκρινε με την πλαστική χειρουργική τα πεταχτά του αυτιά. Έφτιαξε το διάφραγμα και το σχήμα της μύτης του. Απέκτησε πηγούνι και ένα λαμπερό χαμόγελο με οδοντιατρική λεύκαση. Στο απόψινό επεισόδιο θα δείτε και την ιστορία της Βαρβάρας, μιας 30χρονης μητέρας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήθελε πάντα να απαλλαγεί από ένα βάρος που για κάποιους άλλους θεωρείται χάρισμα. Όταν ξυπνάω το πρωί, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ, δυστυχώς βέβαια, και αυτό με έχει κάνει λίγο τη ζωή μου, να το πω, κόλαση, είναι το τι θα βάλω. Θα κοιτάξω να φορέσω κάτι το οποίο δεν θέλω να τραβήξει την προσοχή και να νιώθω άνετα, να είναι κάτι φαρδί, για να μην με κοιτάνε, να μην είναι τα βλέμματα πάνω. Αυτό το καθημερινό μαρτύριο, όπως το περιγράφει η Βαρβάρα, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο στήθος της. Ποτέ μου δεν το χάρηκα. Ποτέ μου. Ήταν μια ζωή πρόβλημα, ας πούμε, για μένα. Μια ζωή κουβαλούσα ένα βάρος επάνω μου. Έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας βασικά, γιατί έχω πρόβλημα με τη μέση μου, έχω σφιαλγία, έχει δημιουργηθεί από αυτό το πράγμα. Και είναι το ότι είναι βαρύ πολύ και μου δημιουργεί πρόβλημα στη μέση και στους ώμους. Το πρώτο πράγμα βέβαια που θα κάνω είναι το στήθος μου, για να μπορέσει να ησυχάσει λίγο το σώμα μου. Σήμερα, ο πλαστικός χειρουργός Ευάγγελος Κεραμίδας θα αφαιρέσει την ελιά που έχει πάνω από το φρύδι της η Βαρβάρα και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη μείωση του στήθους της. Πριν αρχίσουμε την είτε αυξητική είναι αυτή είτε μειωτική είναι, καλό είναι να εγχύουμε τοπική αναισθησία στις ακριβώς εκεί που είναι οι τομές, ώστε να μειώνεται η αιμορραγία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Κούκλα έγινε η Βαρβάρα και να είναι καλά. Να χαίρετε την οικογένειά της και τον καινούργιο της εαυτό, όπως και ο φίλος μας από τις Σέρες.
Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η εκπομπή. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δίνει μια ευκαιρία που λίγοι άνθρωποι την έχουν και συνήθως αυτοί που έχουν την οικονομική άνεση. Είναι πάρα πολύ ωραίο καθημερινοί απλοί πολίτες να μπορούν να εμπιστευτούν τη ριζική αλλαγή στην τηλεόραση. Κάνει και καλά πράγματα η τηλεόραση μερικές φορές. Λοιπόν, καλά πράγματα κάνουν όμως και οι αγαπημένοι μας οι φίλοι τηλεθεατές, οι οποίοι μας ενημέρωσαν για κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε, που οφείλαμε να το γνωρίζουμε. Ομολογώ, είναι φάουλ μας, ότι η Αγγελική Δαλιάνη θα πρωταγωνιστήσει σε θεατρική παράσταση φέτος, το Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω, και ο κύριος Παγιάννη στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Τέλεια. Όχι τηλεόραση όμως. Όχι τηλεόραση. Παγώθηκες. Νομίζω ότι η Κατιάνα ή η Τζορτζέλα πριν είπαν ότι θα κάνει θέατρο. Εγώ είπα ότι έπρεπε να κάνει. Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, λίγα λεπτάκια και θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Σε λίγο, στην πρωινή μελέτη. Όλη η αλήθεια για την Έφη Θόδη και την πρωινή μελέτη. Τι ήταν αυτό που την έκανε να βγει εκτός ελέγχου. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και ήρθε η ώρα να αποκαταστήσουμε την αλήθεια σε μια παρεξήγηση η οποία δημιουργήθηκε άθελα βέβαια από την κυρία Έφη Θόδη. Την αγαπημένη μας Έφη Θόδη. Μια Έφη Θόδη με την οποία εγώ έκανα παρέα πάρα πολύ μέχρι και πριν από μερικούς μήνες, άσχετα αν μετά λόγω υποχρεώσεων δικών της και δικών μου υποχρεωθήκαμε λιγάκι να χάσουμε εντός εισαγωγικών η μία την άλλη. Ωστόσο, εχθές, μετά το τέλος της εκπομπής, με μεγάλη μου έτσι. Περιέργεια, όχι θλίψη, γιατί δεν έχω μάθει να μη στεναχωριέμαι, με έκπληξη και μου δημιούργησε και ερωτηματικά όλο αυτό που είδα. Είδα την κυρία Έφη Θόδη να εκφράζει ένα παράπονο σε κάποιον άλλον τηλεοπτικό σταθμό. Ένα παράπονο το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί το παράπονο που εξέφρασε η κυρία Έφη Θόδη και στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε την παρεξήγηση αυτή. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως καθόμουν σπίτι μου και ετοίμασα το γιο μου να πάει σχολείο, κοιτάζω έτσι που έκανα ζάπικ τα κανάλια και βλέπω την πρωινή μελέτη, το Star, και έδειξε ορισμένα βίντεο, τα βιντεοκλίπ που είχα κάνει και μαζί με εμένα και άλλους ανθρώπους, και έγραφε το τίτλο από κάτω «Κάποιος να τους μαζέψει». Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Πόσο πληγωμένη ένιωσα, πόσο προδομένη. Μου λέει ο γιος μου, το βλέπει και ο γιος μου και λέει «Να τα, πάρτα», μου λέει. «Πάρτα, ηλίθια», μου λέει. «Τρέξε για αυτούς», μου λέει. Με πρόσβαλε τόσο το παιδί μου, «Αν ξαναπάς», μου λέει, «θα σου κόψω τα πόδια». Τι ένα παιδί 16 χρονών. Κοίτα, λέω, δηλαδή, σε τι σημείο με φτάσανε να με προσβάλλει το ίδιο με το παιδί τη στιγμή που είδα αυτό το τίτλο. Και το ίδιο με το παιδί στενοχωρήθηκε. Λέω, «Για στάσου», λέω. Εγώ λέω να τους προσφέρω, εγώ να τρέξω. Κάθε τρεις και λίγο, τρέξε Θόδη, τρέξε Θόδη. Άφηνα άλλες προτάσεις που μου κάνανε για να στηρίξω την Ελεονόρα και η Ελεονόρα αντί να με υποστηρίξει, πες ότι το έβαλε εκπομπή. Αυτή δεν ελέγχει τους τίτλους εκεί και να πει ότι λεπτό, κύριε αυτός ο τίτλος δεν είναι σωστός. Έχω κάνει μια ιστορία, ο κόσμος με αγαπάει, δεν υπάρχει γλέτη να μην ξεκινήσει με μένα. Δεν ενοχλώ κανέναν, κάνω τη δουλειά μου. Και απ' την άλλη, να δω αυτό τον τίτλο, δεν με υποστηρίξανε. Εγώ και ένας λόγος παραπάνω, εάν ήταν κάποιος άνθρωπος που έλεγε τη γνώμη του, έλεγε την Έφη, δεν είναι υποχρεωτικό να με πάνε όλοι, για όνομα του Θεού. Δεν μου τους αρέσουν σε μερικούς, πρόβλημά τους. Mm-hmm. Αλλά να τρέξω. Ξύπνα Έφη τις 5 ώρα το πρωί να τρέξει. Ξύπνα Έφη και τρέχα. Ξύπνα, άφησε το παιδί σου, Έφη, νηστικό. Και το ευχαριστώ αυτό ήταν, να μου βάλουν τον τίτλο, να μαζέψουνε. Τρέξε Έφη στην Κρήτη για την Ελεονόρα. Μισόλυ... Τρέξε να τη στηρίξεις την Ελεονόρα. Τρέξε γιατί κάνε τον Καραγκιόζη Έφη. Κάνε τα όλα Έφη για να πάει η εκπομπή της Ελεονόρας ψηλά. Πληγώθηκα άλλη μια φορά από ανθρώπους που πρόσφερα πάλι. Στην Κρήτη πήγα τρέχοντας και γύρισα ούτε να φάω δεν κάθισα. Τρέχοντας, για ποιο λόγο να πάω. Ένα σεβασμό θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Βέβαια, εμείς βάλαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από το παράπονο αυτό, γιατί εχθές η Έφη Θόδη μίλησε με πάρα πολύ σκληρά λόγια για το άτομό μου και είπε χαρακτηριστικά επίσης ότι αν με είχε μπροστά της θα με έφτυνε. Αυτά δεν θέλαμε να τα παίξουμε γιατί είναι άδικο για την Έφη Θόδη. Ήταν σε μια περίεργη κατάσταση και εμείς εδώ, και νόμιζα ότι Έφη μου εσύ αυτό το έχεις καταλάβει,
Γιατί μιλάμε από πέρσι, από πρόπερσι. Μιλάμε συχνά, έχουμε ανοίξει την καρδιά μας η μία στην άλλη. Εμείς εδώ, και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το έχει καταλάβει και είναι η μεγαλύτερη μας επιβράβευση. Δεν είμαστε ούτε για να ξεφτιλίζουμε, ούτε για να κριτικάρουμε, ούτε για να καταδικάζουμε ανθρώπους. Ο ρόλος αυτός ανήκει σε άλλους. Εμείς εδώ είμαστε για να κρατάμε συντροφιά στον κόσμο με ωραία θέματα, με χιούμορ, με αισιοδοξία, χαρά, θετική ενέργεια. Θέλουμε ο κόσμος να ξυπνάει το πρωί και να μένει στην οθόνη γιατί περνάει καλά και όχι γιατί περιμένει να δει πώς θα πατήσουμε κάτω ανθρώπους και προσωπικότητες. Το παράπονο λοιπόν της Έφης Θόδη ήταν το ότι έπαιξε ένας τίτλος ο οποίος την προσέβαλε. Θέλω να δείτε το βίντεο που ακολουθεί, τι λέει η Έφη και πώς έχουν τα πράγματα αμέσως μετά. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Και αυτή να το βλέπει, να το πει, ρε παιδιά, σταματήστε. Τι τίτλος είναι αυτός? Αξίζει αυτή τη γυναίκα αυτός ο τίτλος? Πάντως η κυρία δεν αξίζει. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Θα σεβόμουν τους ανθρώπους και τους σέβομαι πάντα. Όταν μου προσφέρουνε, κάθομαι κυρία απέναντι τους. Βάλε τον τίτλο αυτόν από εκεί για να σε παραδεχτώ να δω ότι αν είσαι φίλος αληθινός. Δηλαδή, θέλω λοιπόν τώρα μαζί όλοι να δούμε αν είμαι πραγματική φίλη, κυρίες και κύριοι. Θέλω να παίξω το ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο παλιός ο τίτλος, κυρίες και κύριοι. Ένας τίτλος ο οποίος μπήκε, δεν έχει σημασία από ποιον μπήκε, μπήκε από ένα συνεργάτη. Είμαστε παραπάνω από πόσα άτομα να είμαστε σε αυτή την εκπομπή που τις τελεχώνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. 15, 16, 17 άτομα, κάπου εκεί. Κάποιος από αυτούς. Παγώστε το λίγο πριν αλλάξω το τίτλο, παρακαλώ. Κάποιος από αυτούς λοιπόν, επειδή έχει ένα διαφορετικό χιούμορ από αυτό που έχουμε όλοι, αλλά όχι περίμενα διαφορετικό και από αυτό που είχε η κυρία Έφη Θόδη, γιατί τόσο καιρό μας έχει συνηθίσει να έχει χιούμορ η Έφη Θόδη, σκέφτηκε να βάλει τον προηγούμενο τον τίτλο. Εγώ λοιπόν η προδότρα που είδα τον τίτλο και δεν έχω μάθει να. Αυτό είναι ο αρχικός τίτλος. Να σέβομαι την Έφη Θόδη και τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει. Εγώ η κακιά, που αν με είχε μπροστά της θα με έφτυνε, με το που βλέπω τον τίτλο, κάνω σήματα στις κάμερες να αλλάξει αμέσως ο τίτλος. Γιατί αυτός ο τίτλος δεν είναι τίτλος για βίντεο που θα ήθελα να έχει η δική μου εκπομπή. Και αμέσως αλλάζει ο τίτλος σε 40 δευτερόλεπτα ακριβώς, κυρίες και κύριοι. 30 δευτερόλεπτα με διορθώνουν. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται έτσι ώστε η κοπέλα που χειρίζεται τους υπότιτλους πάνω στο control να αλλάξει, να γράψει το νέο τον τίτλο. Αυτός λοιπόν είναι ο παλιός ο τίτλος και αυτός ο καινούριος τίτλος που θα έρθει αμέσως στις οθόνες σας όταν αντιληφθήκαμε την αδικία και το λάθος που κάναμε. Γιατί και εμείς είμαστε ζωντανή εκπομπή και καθένας δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τις σχέσεις που έχω εγώ με τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Άλλαξε λοιπόν αυτός ο τίτλος. Άρα ουσιαστικά, Έφη μου, που είπες ότι είδες εσύ το βίντεο, δεν είχες δει το βίντεο. Είχες κρατήσει αυτά που ήθελες εσύ από το βίντεο. Εγώ ως φίλη σου σε προστάτευσα και έκανα και άλλα πράγματα για να σε προστατεύσω εχθές. Αμέσως μόλις είδα το παράπονό σου, τηλεφώνησα στον Πέτρο το Στεργίου, τον φίλο μας, εκείνον ο οποίος σε συνοδεύει κάθε φορά που εμφανίζεσαι σε κάποια εκπομπή. Και του λέω, Πέτρο μου, τα πράγματα έχουν έτσι και έτσι. Σε παρακαλώ, ενημέρωσε την Έφη γιατί εκτίθεται. Σε πήρε ο Πέτρος ο Στεργίου, σε ενημέρωσε, σε παρακάλεσε να μην δώσεις άλλες διαστάσεις, να σε φέρουμε στο σταθμό, να δεις το βίντεο, να καταλάβεις ότι έχεις κάνει λάθος, για να μην φτάσουμε κι εμείς στο σημείο δημοσίως να σου αποδεικνύουμε ότι τελικά τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Εσύ δεν ήθελες να έρθεις στο σταθμό, βγήκε σε μια άλλη εκπομπή, σε ξαναείδα, παίρνω τηλέφωνο στον άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Ζητάω να μιλήσω με ένα δημοσιογράφο της εκπομπής. Το σηκώνει ο για μένα πολύ καλός συνάδελφος, ο Στρατής Ολυμιός, και τον ενημερώνω για το τι συμβαίνει. Του λέω, Στρατή μου, ενημέρωσε σε παρακαλώ το κοντρόλ της εκπομπής σου ότι εκτίθεται η κυρία Θόδη, πρέπει να την προστατεύσετε, πρέπει να κλείσετε το θέμα, γιατί αύριο θα βγούμε και θα πούμε πώς είναι τα πράγματα. Ο τίτλος άλλαξε. Δεν έχει λόγο να έχει παράπονο η κυρία Θόδη. Μετά από 45 λεπτά το θέμα έπαιζε ακόμα. Άρα εγώ ουσιαστικά που ήμουν φίλη σου και είμαι φίλη σου και θα παραμείνω φίλη σου, σε προστάτευσα τότε, αλλάζοντας τον τίτλο, σε προστάτευσα όμως και εχθές, όταν σε είδα να εκτίθεσαι. Δεν εξέθεσαι σε μένα. Εγώ έχω μάθει να ακούω σκληρά λόγια από πολύ κόσμο. Αλλά στη συνέχεια δίνω τη δική μου αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια μας, Έφη Θόδη. Και θέλω επίσης να προχωρήσουμε. Γιατί μετά ισχυρίστηκες ότι όταν επιστρέψαμε στο πλατό, δεν σε στήριξε κανείς από την ομάδα μου, Έφη Θόδη. Και αυτό ήταν άδικο και θα σου το αποδείξουμε αμέσως τώρα. Μετά το τέλος του βίντεο, είπε κάτι το οποίο σας έδειξε, είπε κάτι με το οποίο διόρθωσε αυτό που είχε συμβεί, τι έγινε?
Όχι, δεν είπε τίποτα κάτι. Το άφησε είπα, να περάσει. Μήπως δεν το είδε, αυτό λέω. Μήπως εκεί την ώρα. Με πείραξε ο τρόπος που μου φερθήκαν. Αυτός ο τίτλος με βάλανε σε ένα τσουβάλι και με πετάξαν στην άκρη. Θέλετε να δούμε όλοι μαζί παρέα τι σχόλια υπόθηκαν αμέσως μετά την προβολή του βίντεο και τι είπαμε για την κυρία Θόδη. Πάλι χαριτωμένα, δηλαδή εντάξει, μπορεί να μην ξέρει αγγλικά. Αλλά έχει τη χαριτωμενιά της, έχει την τσαχπινιά της, το χαμόγελό της και βγαίνει ωραίο αυτό. Εμένα μου αρέσει. Τι εννοείς? Γιατί μέχρι τότε στα χωριά δεν ξέραμε, μονάχα από τα πανηγύρια. Κάτσε, συγγνώμη, με συγχωρείς, εγώ την ξέρω και από πιο παλιά. Από τι? Από ένα κέντρο. Γιατί είναι υποτιμητικό να σε ξέρει. Όχι, αλλά... όχι, μα ίδια γιατί το λέω. Τώρα που κοιμάσαι στην Αθήνα, δηλαδή παίρνει περισσότερα λεφτά. Εγώ είμαι από χωριό, δηλαδή τραγουδά όμως. Και τι σημαίνει αυτό, κάτι τέτοιο. Μα ίδια λέει ότι εμένα μου έκανε καλό αυτή η ιστορία. Το έχει πει και εδώ πέρα, ότι μου είχε κάνει πολύ καλό αυτή η ιστορία, λέει, γιατί μέχρι τότε με γνωρίζαν μονάχα στα χωριά που έκανε τα πανηγύρια και τώρα έχει ανεβεί και το κασέ μου και εσείς μπορεί να λέτε ότι θέλετε. Ευθυθόδη μου, αυτά ήταν τα σχόλια που κάναμε για σένα. Ότι είσαι τσαχπινιάρα, ότι είσαι γλυκιά, ότι τα κάνεις όλα χαριτωμένα και ότι εγώ δεν σε έμαθα από τα πανηγύρια, ότι εγώ σε ήξερα από πιο πριν. Να. Τότε που 15χρονο μαζί με τους φίλους μου ερχόμασταν και σε ακούγαμε στο κέντρο που τραγουδούσες. Ωραία, να σου πω τώρα και κάτι άλλο, έτσι. Επειδή έγινε ολόκληρο. Να τελειώσω μισό λεπτό, ναι, Βαγγέλη, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα απόσπασμα. Υπάρχει. Ωραία. Κάνε την παρένθεση σου για να μην πω φύγουμε από το θέμα. Το συγκεκριμένο βίντεο, επειδή το είδα, εγώ τον τίτλο δεν τον πρόσεξα, γιατί πολλές φορές δεν προσέχω τον τίτλο. Υπήρχε μέσα ο κύριος Μαρτάκης. Mm-hmm. Ο οποίος ο κύριος Μαρτάκης είναι ένας άνθρωπος, καλός τραγουδιστής κατά τη γνώμη μου, προσιτός, ένας άνθρωπος που τον αγαπάει η νεολαία. Θεωρώ οπότε ότι και αυτός με την ίδια λογική θα έπρεπε να έχει θυχτεί. Στην περίπτωση της Εφης Στόδη, η οποία είναι μια πολύ εργατική γυναίκα και μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει με κόπο το παιδί της, υπήρχε αυτό που λέμε το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Ότι η ίδια, ναι, μεν. Βοηθούσε μέσα σε εισαγωγικά τις εκπομπές, πήγαινε και έδινε την παρουσία της, έκανε και κάποια πράγματα τα οποία πίστευε η ίδια ότι μετά μετάνιωνε για αυτό που τα έκανε. Η αλήθεια όμως είναι ότι ταυτόχρονα όμως υπήρχε και μια ωφέλεια. Ποια είναι η ωφέλεια? Ότι από εκεί που την ξέραν σε ένα στενό κύκλο, επαρχιακό κύκλο, γιατί αυτή ήταν η Εφη Θόδη, μια γυναίκα η οποία τραγουδούσε εκπληκτικά τραγούδια. Εγώ, παιδιά, την ξέρω από πολύ νωρίς την Εφη Θόδη. Εκπληκτικά δεν ξέρω αν έπρεπε να ασχολείται κάποιος με συγκεκριμένο είδος μουσικής για να την ξέρει, αλλά εγώ την γνώρισα για πρώτη φορά στη ζωή μου στα 15 μου χρόνια. Άλλο θέλω να πω. Από εκεί και πέρα όμως ξέφυγε με τα τραγούδια που είπε, έστω με το χαριτωμένο τρόπο που είπε αυτά τα τραγούδια, ξέφυγε από το στενό επαρχιακό κύκλο και έγινε πιο γνωστή στην Ελλάδα. Πράγμα που αυτό την ωφέλησε οικονομικά. Συνεπώς, δεν πρέπει να ρίχνουμε ευθύνες για κάτι το οποίο έχουμε κάνει, και ειδικά όταν είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο κάνει ωφελεί και εμάς. Άρα, ουσιαστικά, για να διευκρινίσουμε και τι λες, εννοείς ότι η κυρία Θόδη έγινε ευρύτερα γνωστή τηλεοπτικά. Βεβαίως, μέσα από τις δραστηριότητες. Το οποίο αυτό είναι πολύ σωστό. Έτσι? Καλά γιατί έκανε η γυναίκα και το εκμεταλλεύτηκε. Είναι έξυπνη γυναίκα. Έχω μιλήσει μαζί της, έχω πάρει συνέντευξη, δεν τη θεωρώ καμιά χάζη γυναίκα. Είναι μια έξυπνη γυναίκα η οποία εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο της προσέφερε απλόχερα η τηλεόραση. Μισό λεπτό. Συγγνώμη που θα σε διακόψω, Στέφανέ μου, αλλά επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία πρέπει να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, θέλω να είμαστε χρονικά στο πλαίσιο που έχουμε έτσι σχεδιάσει. Θέλω να πάμε να δούμε μία άλλη, έτσι, ας πούμε, παράπονο της Εφης Θόδη για τον τρόπο που γνωριστήκαμε. Που ξέρει πολύ καλά πως γνωριστήκαμε, θα σας το περιγράψω αμέσως μετά το παράπονο της Εφης Θόδη και θα σας το αποδείξουμε κιόλας. Κυρία Θόδη, πάντως η κυρία Μελέτη έχει δηλώσει στην εκπομπή της, σε αυτή την πρωινή Μελέτη, ότι εκείνη βοήθησε να κάνετε καριέρα, γιατί εκείνη είχε την ιδέα σε ένα σοου που έκανε παραπάνω στον Αντένα να σας βάλει να τραγουδήσετε αγγλικά. Και από εκεί άρχισατε να κάνετε στροφή στην καριέρα σας και να βγαίνετε στα φώτα της δημοσιότητας. Για να σας πω, αυτό ήταν ένας εγωισμός δικό της, για να δείξει στον κόσμο ότι τώρα που ήρθε σε μια εκπομπή και ήταν πρωτάρα και σου λέει για κάτσε να πω και κάτι, να κερδίσω κάτι παραπάνω, αλλά ήταν λάθος της κι αυτό. Δεν με πήρε ούτε αυτή τηλέφωνο. Γιατί μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Ούτε αυτή με πήρε τηλέφωνο, ούτε αυτή μου πρότεινε τι να κάνω. Άλλη κοπέλα, όπως κάνετε σε όλες τις εκπομπές σας, έχετε ανθρώπους που τα κάνουν αυτά. Θα ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Κουσκουρή, θα χρειαστεί να τη διορθώσω. Ποτέ στην εκπομπή μου δεν είπα ότι βοήθησα την Εφη Θόδη να κάνει καριέρα. Αντιθέτως, είπα ότι στην εκπομπή μου είχα την τιμή να φιλοξενήσω την Εφη Θόδη στην πρώτη της απόπειρα να τραγουδήσει ένα τραγούδι σε ξένη γλώσσα. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Είναι έτοιμο? Λοιπόν, το απόσπασμα θα το δείτε αμέσως, γιατί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι το οποίο θα αποκατασταθεί. Στο απόσπασμα, για να σας δώσω να καταλάβετε για ποιο λόγο θα κάνουμε και την τηλεφωνική αυτή γραμμή που έρχεται στη συνέχεια, αναφέρω το πώς γνωρίστηκα με την κυρία Εφη Θόδη. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Γιώτα Παπά,
η οποία εκτός από πολύ καλή μου φίλη είναι και η αρχισυντάκτρια που είχα τον πρώτο χρόνο στον πρωινό καφέ, αλλά και στο show στο οποίο φιλοξενήσαμε την Έφη Θόδη εκείνη την μέρα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά να τραγουδάει ένα ξένο τραγούδι. Θα ακούσουμε λοιπόν την ιστορία από το δικό της στόμα και μετά θα παίξουμε το απόσπασμα από την εκπομπή. Δεν το έχουμε κάνει το απόσπασμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα το παίξουμε όποτε χρειαστεί. Έχουμε λοιπόν τη Γιώτα την Παπά. Γιώτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ψυχραιμία, βρε. Πέστε στην κυρία Θόδη να κάνει ψυχραιμία, διότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυτό θα μας πειράξει τώρα, τίποτα δεν είναι. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν και βγάζουν από τη μοίρα ξύγη. Δεν είναι μόνο από τη μοίρα ξύγη. Προφανώς κάπως της μεταφέρθηκαν τα πράγματα άσχημα και περίεργα πικράθηκε. Σίγουρα της μεταφέρθηκαν γιατί αποκλείται να είδε ίδια το βίντεο, όπως κατάλαβες κι εσύ, και νομίζω ότι όπως καταλάβαμε και όλοι. Γιώτα μου, θέλω καταρχάς ευχαριστώ που βγήκε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να σου πω το εξής. Εκείνη την ημέρα στην εκπομπή, εγώ είχα πει, και αν έχω κάνει κάποιο λάθος, σε παρακαλώ να με διορθώσεις, ότι η σχέση μου με την κυρία Έφη Θόδη. Μάλλον όχι, πες εσύ. Πες πώς ξεκίνησε η σχέση μας με την κυρία Έφη Θόδη και πώς προτάθηκε, πώς έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να τραγουδήσει ένα ξένο τραγούδι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει όλο το συμβάν από χθες, όλο το παρασκήνιο. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι τη μεταξύ μας συνεργασία αυτή πριν από 2-2,5 χρόνια, όπου ο σταθμός μας ζήτησε να κάνουμε μερικά έκτακτα βραδινά σόου. Σε ένα από αυτά είχαμε καλεσμένη την κυρία Θόδη. Και προκειμένου να μην βγει μια εικόνα συνηθισμένη, κατά το κοινό λεγόμενο μία από τα ίδια, αποφασίσαμε σαν δημιουργική ομάδα να πει ένα τραγούδι ξένο. Mm-hmm. Λοιπόν, αποφασίσαμε ποιο είναι, πήρα τον Πέτρο του Αστεργίου εγώ στη δισκογραφική εταιρεία, του άρεσε η ιδέα, του ζήτησα να ενημερώσει και την Έφη τη Θόδη, ώστε να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα και τη δική της τέλος πάντων γνώμη. Και μετά το επόμενο βήμα ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που τηλεφώνησες εσύ στην Έφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα μου. Και εγώ, επειδή θυμάμαι το σκηνικό, ήσουν εσύ, ήταν η φιλιό Γιάννα Κοπούλου μπροστά, η υπεύθυνη καλεσμένων που είχαμε. Και οι τρεις μαζί μου ζητήσατε να πάρω την Έφη Θόδη τηλέφωνο, να την ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρόσκληση της εκπομπής μας και να της προτείνω να τραγουδήσει το τραγούδι. Και να της απαλύνεις το φόβο, αν θυμάμαι καλά, για το αν θα το πει καλά, και της έλεγες πόσες πρόβες μπορεί να κάνει και ότι τέλος πάντων, ό,τι και να συμβεί, θα μπορέσουμε να το πάμε και να το ξαναπάμε. Και στο πλευρό μας, βέβαια, είχαμε και τον Πέτρο του Στεριού, του οποίου η βοήθεια ήταν πολύτιμη και ξέρω ότι μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύτιμη γιατί εκείνος ουσιαστικά με έφερε σε επαφή με την κυρία Θόδη. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η σχέση μου, έτσι δεν είναι. Άρα την πήρα τηλέφωνο, σωστά? Ναι, το θυμάμαι. Ότι την πήρε τηλέφωνο, το θυμάμαι, βέβαια. Εκείνη ωστόσο επιμένει, Γιώτα μου, ότι δεν την πήρα ποτέ τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Εγώ αυτό ήθελα από σένα. Εγώ νομίζω ότι μετά το σημερινό βίντεο και τη δική σου την παρέμβαση και αυτά που είπες, θα την έχουν κάνει ήδη να νιώσει καλύτερα. Και εύχομαι. Δεν θα υπάρξει λόγος να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Εμείς πάντως, Γιώτα μου, να ξέρεις ότι θελήσαμε να έχουμε την Έφη Θόδη κοντά μας από χθες το βράδυ και οι συνεργάτες μου και εγώ κάναμε προσπάθειες. Ακόμα και τώρα που είμαστε στον αέρα, οι συνεργάτες μου προσπαθούν να την εντοπίσουν. Δεν απαντά στο τηλέφωνο. Εμένα δεν. Είναι λίγο νωρίς, μην κοιτάτε εσείς που ξεκινάτε. Δεν κοιμάται τέτοια ώρα. Τότε, άμα κοιμάται τέτοια ώρα, σημαίνει ότι ποτέ δεν είδε και το βίντεο που έπαιξε εκείνη την Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ότι όλα θα πάρουν τον δρόμο που τους πρέπει. Καλή σου μέρα, Γιώτα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ. Λοιπόν, εγώ για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα ο Θεός να μας αγαπάει πιο πολύ σήμερα και να μην είχαμε αυτό το προβληματάκι που μας εμποδίζει να σας δείξουμε το απόσπασμα αυτό χαρακτηριστικά της περιγραφής του πώς ξεκίνησε η σχέση μου με την Έφη Θόδη. Αλλά αν το έχετε ανάγκη, θα το παίξουμε τη Δευτέρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος της κυρίας Παπά ήταν υπεραρκετός και επίσημος για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αυτά ήθελα να σου πω, Έφη μου, για το άδικο ξέσπασμα που είχες εχθές. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν πικράθηκα. Δεν πικράθηκα γιατί, αν θέλεις, έχω συνηθίσει να ακούω ανθρώπους να εκφράζουν κάπως έντονα, άδικα και περίεργα την άποψή τους για μένα. Αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι τελικά συνειδητοποίησα ότι δεν με ξέρεις σαν άνθρωπο και ότι όλα αυτά τα γλυκά και ζεστά λόγια που μου έλεγες κάποτε όταν ερχόσουν στο πλατό και μου σφίγγες το χέρι και μου έλεγες, κουκλίτσα μου, μην ακούς κανέναν. Σε ζηλεύουν γι' αυτό και σε πολεμάνε, όπως πολεμάνε και εμένα. Έφη μου, εγώ νόμιζα ότι το εννοούσες. Προφανώς δεν με ήξερες καλά σαν χαρακτήρα. Ελπίζω τώρα να με μάθεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή το χθεσινό σου ξέσπασμα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι το παιδί σου σε έβρισε, γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου ότι έχεις δώσει αγωγή στο παιδί σου ώστε να σε βρίζει.
Θέλω να κλείσουμε το θέμα εδώ. Εσύ δεν ξέρω και δεν μπορώ να σε συμβουλέψω το τι θα κάνεις στη συνέχεια. Αυτά που έπρεπε να πούμε εμείς ως εκπομπή για να κρατήσουμε το επίπεδό μας εκεί που πρέπει και για να υποστηρίξουμε το ύφος της εκπομπής μας, γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ στο Star ως εκπομπή να έχουμε ένα δικό μας ύφος, το οποίο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να το αποπροσανατολίσει. Τα είπαμε. Από εκεί και έπειτα θέλω να ξέρεις ότι εγώ σε θυμάμαι ως μια γλυκιά, ζεστή Έφη Θόδη, όπως την Έφη Θόδη που αγαπήσαμε όλοι, όπως την Έφη Θόδη που αποθεώσαμε όλοι μέσα από το χιούμορ της και από τις πρωτότυπες ιδέες της. Τι ακριβώς εννοώ, παρακαλώ. Παγίλα καπιτάλ de l'art et de la création avant-gardiste El Bouleversé par un énorme événement. Konnichiwa. 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 Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου. Τώρα θα μεταμορφώσει ως γκέισα. Σ' αρέσει το ρύζι. Τρελαίνομαι για ρύζι. Πρέπει τρελαίνομαι. Να τώρα. Ποιο το ρύζι. Η βασική μου τροφή. Την ομπρέλα μου γρήγορα. Με πίσω βρήκα. Ξέρετε, η ομπρέλα δεν είναι την βροχή. Είναι κατά τον ήλιο. Ποτέ δεν γελάνε έτσι οι γκέοι σας. Πώς θα γελάω. Πιο κοντά. Γιούρτσα στο κούτου βιτρού. Κάντε του μαχάσιο φοβιού. A far l'amore comincia tu E se s'attacca col sentimento Portalo in foto a tu cielo blu Lei sui parole di quel momento Lei fa scoppiare soltanto tu Scoppia, scoppia, mi scoppia Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore Scoppia, scoppia, mi scoppia E lo napao e pita και πάλι. Μια ερώτηση μου επιτρέπεις, επειδή είπες πριν ότι την Έφη Θόδη την έχεις γνωρίσει χρόνια πριν. Ναι. Πού τη γνώρισες την Έφη Θόδη, σε ποιο μαγαζί? Είχα πάει σε ένα γάμο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το μαγαζί. Νομίζω Λάμψη λεγόταν. Και είχα πάει σε ένα γάμο με τους γονείς μου και τραγουδούσε η Έφη Θόδη. Και επειδή ήμουν και ξέρεις, καθόμουν να με είχαν βάλει μπροστά για να βλέπω τους χορούς και τα λοιπά, έλεγε και μου κάνει τι γλυκούλα που είσαι εσύ. Και είχα καταχαρεί εγώ τώρα, έτσι. Είχα πεθάνει από τη χαρά μου και από τότε ξέρεις τι θυμάμαι. Λοιπόν, Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα, είναι Παρασκευή, αλλά όχι 13. Ωστόσο, η Παρασκευή και 13 σας κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά. Σας χαρίζει τη μάχη. Ποια μάχη, θα το δείτε αμέσως τώρα, αφού σας ευχαριστήσουμε που μας κρατήσατε στην τροφιά μια ολόκληρη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο. Μια βγαίνουμε βράδυ, μια βγαίνουμε πρωί. Με την Ελεονόρα Μελέτη. Και τη Δευτέρα και πάλι κοντά σας με πρωινή μελέτη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλους.